Δεν ακούγονται αυτά. Δυνάμωσε λίγο το ένα, αδελφέ μου. Έλα, δώσ' το λίγο. Πάμε, Βασίλη Καβαδία. Έλα. Δεν μ' άρεσαν αυτά τα ακουστικά. Περίμενε. Πάμε στα άλλα. Α, εδώ είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά, Βασίλη Καβαδία. Γεια σας, φίλοι. Γεια σας, φίλοι του Λίμπερα 107,4. Γεια σας, φίλοι στα social media και εσάς που μας βλέπετε και θα μας συντροφεύσετε και απόψε το βράδυ. Είναι ο Μπαλαντέρο Δευτεριάτικος, ο κλασικός που ανοίγει την εβδομάδα έτσι ωραία, ευχάριστα, παιδί μου, κυμπάρικα. Έτσι, καλοκαιρινά ενδεχομένως, με μπες αργυράκι να ακούγεται από πίσω, στο βάθος, ρε παιδί μου, στο background. Έτσι, Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουλίου, Βασίλη Καβαδία. Πάμε πάρα πολύ καλά, προχωράμε σταθερά. Εντάξει, λοιπόν, κάτσε να φτιάξω λίγο αυτό. Ωραία, όπα, εδώ είσαι, γίναμε. 22 Ιουλίου, λοιπόν, παραθα πάμε μέχρι και τις 12 σήμερα, σε μια εβδομάδα που ο Μπαλαντέρ θα είναι τριών εκδόσεων, μία σήμερα, μία την Τρίτη, μία την Τετάρτη. Την Πέμπτη, να μας συμπαθάτε, έχουμε Europa League, θα είμαστε στο Βικελίδης, χωρίς τον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος αδειεύει, εντάξει, κάνει χρήση της πρώτης δόσης της καλοκαιρινής του άδειας, ο καλός φίλος πάνω απ' όλα και συνάδελφος, ο οποίος θα κάνει μια εξόρμηση στα ελληνικά νησιά και θα επιστρέψει ακμεότατος την ερχόμενη εβδομάδα, που θα λείπει ο Νίκος Παπαδόπουλος από την επόμενη Δευτέρα, Βασίλη Καβαδία, γιατί θα κάνει χρήση του δεύτερου μέρους της καλοκαιρινής του άδειας. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, αλλιώς μπορείτε να πάτε στα social media τα οποία έχουμε ανοιχτά εδώ πέρα, live στο Instagram, μας βλέπετε, να σας βλέπουμε, να μας χαιρετάτε, να σας χαιρετάμε βεβαίως, έτσι, γιατί καλοκαίρι είναι μια δύσκολη εποχή, ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου για να προχωράμε όλοι μαζί, Βασίλη Καβαδία, για να βγαίνουν τέτοια δύσκολα βράδια Δευτέρας, εντάξει, αφήνοντας πίσω και στην άκρη για την ώρα τον δημοσιογραφικό μας μανδύα, εντάξει, αυτό το ξύλινο λόγο τον οποίο χρησιμοποιούμε στην απογευματινή μας ειδησιογραφική εκπομπή, προκειμένου τι ώρα που τα λέει, πες από, βασικά από μέσα λες τι λαλακίες λέει αυτός τώρα, δηλαδή, βραδιάτικα, για να καλύψει ραδιοφωνικό χρόνο. Λοιπόν, θα το πάμε χαλαρά φυσικά, εντάξει, εννοείται. Θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Έχουμε εξελίξεις άλλωστε και στον ΠΑΟΚ με τα γραφικές. Μετά τις 10.30 μήνετε συντονισμένοι εδώ πέρα θα έχω Σταύρο Κόλκα για να τα πει όλα. Θα μιλήσουμε για τον Άρη, ο οποίος πλέον μετράει αντίστροφα για την πολύ σημαντική αναμέτρηση της ερχόμενης Πέμπτης με την ΑΕΛ Μεσού στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε 9.30 ώρα, Βασίλη Καβαδία, βεβαίως. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, που λέει μια ψυχή. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίος έμαθε και τους πιθανούς αντιπάλους του για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, εφόσον περάσει φυσικά το εμπόδιο της ΑΕΛ Μεσού, και εκεί πρέπει να λοκάρουμε. Εντάξει, μην μου αρχίζετε τώρα να πούμε πόσο είναι το εισιτήριο για την Νορβηγία, πόσο είναι το εισιτήριο για τη Σερβία, το Βελιγράδι, το οποίο είναι και κοντινό βέβαια, δίπλα αδέλφια μας οι Σέρβοι, κάκο συμπράτη και τέτοια, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, ωραία ρε φίλοι, Νορβηγία πάνω, ίσως Βίκινγκ, Μόλντε, εισιτήριο 1000 ευρώ. 1000 ευρώ, εντάξει. Μια 500-600 είναι. Βάλε και τα ξενοδοχεία, βάλε και τα γύρω-γύρω. Είναι αρκετά. Χαίρετε. Γεια σας, λοιπόν. Τι θα, Άντερφιλ, καλησπέρα. Παίρνει την αεροπορική εταιρεία ή μπαίνει, ας πούμε, στο Booking. Θέλει να κλείσει ένα εισιτήριο για Νορβηγία. Πηγαινέλα. Ένα νεφρό. Πόσο κάνει? Ένα νεφρό κάνει το εισιτήριο, κύριε μου. Βεβαίως, θα το βγάλω να σου το δώσω. Δεν είναι θέμα. Γιατί είναι και μια πολύ φθηνή χώρα γενικότερα. Εντάξει. Ο Άρης είχε πάει στην Νορβηγία, θυμίζω, πριν 9 χρόνια, Βασίλη Καβαδία, για να παίξει με τη Ρόζενμπορκ τότε. Εντάξει, στο Τρόντχαϊμ, που μια ψυχή είχε πει ότι το Τρόντχαϊμ είναι μάρκα αυτοκινήτου. Έχει γίνει και αυτό. Καλή φίλη, πρώην συνάδελφος πλέον, καθώς δεν ασχολεί την αλήθεια τόσο πολύ με το αντικείμενο. Αλλά έχει υποθεί και αυτό, Βασίλη Καβαδία, στον αέρα της πόλης. Μια πόλη που έχει επιστρέψει στα γνωστά της κλασικά, που βράζει ο τόπος, αφού είχαμε κάποιες μέρες έτσι δροσιάς, θα λέγαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Επιστρέψαμε ξανά στην υγρασία, στη ζέστη, στους 33, 34, 35 βαθμούς, Βασίλη Καβαδία. Το βράδυ είναι καλά. Εγώ μέχρι στιγμής, τίμια και παντελονάτα, δεν έχω ανάψει στο σπίτι κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Πρόσεξε όμως, στον κάτω τον όροφο, που έχει δροσιά, Βασίλη Καβαδία, γιατί στους πάνω τους ορόφους δεν έχει τόση δροσιά, είναι αλήθεια. Αλλά εγώ που είμαι στα κάτω διαμερίσματα, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Έχω το κεφάλι μου ήσυχο, δεν με ενοχλούνε, δεν τους ενοχλώ. Εντάξει, φίλε, τι κάνουμε τώρα. Εμείς χτίσαμε σπίτι Πασόκ. Εντάξει, τι κάνουμε. Χτίσαμε, α πούμε, τριόροφο Πασόκ. Μας έμεινε. Εντάξει, συντηρείται, οκ, μια χαρά. Το έχουμε σε καλή κατάσταση.
Δόξα τω Θεώ. Αν και είμαι πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια σε μια φάση που θέλω να φύγω την Περέα, να ξέρεις. Θεωρώ ότι έχω κάνει τον κύκλο μου σαν παρουσία εκεί πέρα. Δεν θεωρώ ότι έχει να μου δώσει. Όχι, δεν με συγχαθήκαν, εντάξει, είμαι νομίζω μια ξέχουσα προσωπικότητα του Δήμου. Ναι, άλλωστε είμαι και famous. Ναι, ρε φίλε, τι. Χθες περπατούσα, ήμουν κάτω παραλία, περνάω, προχωρώ, ανεβαίνω ρε παιδί μου, ήταν κάτι παλικαράκια, μόλις με βλέπουν φωνάζουν, άντε, για να, λέει και τέτοια, λέω, τι έγινε. Αρχίζαμε να γινόμαστε κάποιοι. Για γέλια. Λοιπόν, και θέλω να φύγω λίγο. Θέλω να πάω έτσι κάπου μεγάλο Αλεξάνδρο, ας πούμε, κάτω παραλία, έτσι ένα διαμέρισμα. Στα Αθηνά, ρε παιδί μου, στα αυτοχικά τώρα, εκεί πέρα που πρέπει να δώσεις, ας πούμε, πρέπει να πουλήσεις την ψυχή σου στο διάβολο και να τη βάλεις και υποθήκη κιόλας για να μπορείς να πάρεις ένα καλό διαμέρισμα, ας πούμε, ένα υποτυπώδες καλό διαμέρισμα στην Μεγάλο Αλεξάνδρο. Αλλά επειδή έχω μάθει στη θάλασσα γενικότερα, θέλω να είμαι κοντά στη θάλασσα, Βασίλη Καβαδία. Γι' αυτόν τον λόγο, η επόμενη κατοικία μου νομίζω ότι θα είναι κάπου εκεί. Και ο δεύτερος στόχος μετά είναι ένα εξοχικό Χαλκιδική. Και αυτό πρέπει να γίνει, πιστεύω, στην αλήθεια κάποια στιγμή. Ωραία Χαλκιδική. Άμα ξαναβγεί το Πασόκ, Βασίλη Καβαδία, είσαι και εσύ δικός μας. Πρασινοφυρός, αδελφέ μου, το παλιό, το καλό, όχι τώρα το κοινάλ με την άλλη την πουρούχα που έχουμε να πούμε στην Προεδρία. Εντάξει, τώρα η Φόφη τώρα πηγαίνει να πούμε και την κάνουν και φώτο από τις αφίσες. Τα μισά κιλά τις κόβουνε. Αλήθειες είναι αυτά. Φαίνονται εδώ, θα τα λέμε όλα. Λοιπόν, και έχω πάει για μπάνιο χθες. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Προλάβαμε και κάναμε ένα μπάνιο, η αλήθεια. Όλη μου την άδεια δεν έκανα μπάνιο και έκανα. Την προηγούμενη που δούλευα κανονικά. Το απόγευμα ήμουν σε beach bar, αλλά δεν ήμουν για μπάνιο, ήμουν για καφέ. Το πρωί ήμουν σε άλλο beach bar, αλλά για μπάνιο. Στην εξωτική, σε γνωστό βασικά beach bar της Νέας Ηράκλειας, δεν χρειάζεται να πω όνομα. Τώρα καταλάβατε όλοι ποιο εννοώ, το οποίο εντάξει μια χανίσα με έκταση. Και πας και βρίσκεις εύκολα, δεν έχεις θέμα. Ενώ κανονικά λέγαμε να τιμήσουμε την επανομή τα δικά μας τα μέρη. Αλλά επειδή φοβήθηκα λίγο εκεί πέρα την κίνηση που θα υπήρχε και την ποιότητα γενικότερα που δεν είναι πάντα στα καλύτερά της, επιλέξαμε να πάμε έτσι λίγο πιο χαλκιδικιώτικα. Ας πούμε, Χαλκιδική, Ηράκλειο εκεί πέρα, ωραία, ρε παιδί μου, μια χαρά. Ωραία ήταν, μια χαρά περάσαμε, ωραία νερά. Λίγα φύκια είχε, αλλά εντάξει, την παλέψαμε. Δεν λέω. Ωραίο κόσμο, πέτυχα και γνωστούς μου, βεβαίως. Ρε φίλε, μικρός που είναι ο κόσμος δηλαδή. Πας, πετυχαίνεις. Φίλου σου, δεν είναι θέμα. Έχω πετύχει χθες την κόρη του πατριού. Μια πρώην μου. Βέβαια, φίλε, τρομερά πράγμα. Πολύ καλή κοπέλα. Και αυτή, καλή κοπέλα και η πρώην, ο πατριός εντάξει είναι τεράστια μορφή, μπορεί να ακούει κιόλας στην εκπομπή. Το χαιρετώ, ο αδελφός, ο Γιώργος, έτσι. Λοιπόν. Κοίτα, ο Παπαδόπουλος να ξέρει, είναι Σουηδός αυτά τα ζητήματα. Ρε φίλε, εγώ. Τα λέω. Όχι, εγώ δεν πάω για γαμπρός. Εγώ απλά είμαι αγαπημένο. Εγώ είμαι ο αγαπημένος, ρε παιδί μου, το αγαπημένο πρόσωπο του πατέρα και της μάνας. Με γνωρίζουν και με συμπαθούν κατευθείαν. Κατάλαβες. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Και μετά με στέλνει η γυναίκα, κατάλαβες. Αλλά αυτοί με συμπαθούνε. Κρίμα τον Νίκο, τι καλό παιδί που ήταν και τα λοιπά. Ρε παιδί μου, ναι, τέτοια πράγματα τώρα δεν είναι. Εντάξει. Τι να κάνω, αφού είμαι πολύ συμπαθητικό, ρε Βασίλη Καβαδία. Τι να κάνω. Είμαι, τι να κάνω, αυτό το μπουρ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 
Σαν μπουρμπουλήθρες είναι. Τι είναι αυτό. Παιχνίδι στο κινητό παίζει. Δεν είμαστε λίγο. Δεν κάνουμε κομπή. Ε, την ώρα από εδώ πέρα. Καταθέτουμε δημοσιογραφικό ιδρώτα. Πλάκα, εντάξει. Τι ήθελα να πω. Δεν έχει πάει και μισή από. Εντάξει. Το πρώτο μισάρο το βγάλαμε. Λίγο το break. Λίγο τώρα η λογοδιάρα που με έπιασε. Πήγε 29. Εντάξει, θα το πάμε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Έχω πάρει φόρα τώρα. Είμαι σε καλή κατάσταση. Μετά που θα βγει ο Κόλκας, θα κάτσω πίσω στο Σταυροπόδι και θα ακούω Σταυροκόλκα από την Ολλανδία να μας λέει τα νεότερα όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε και για τον Άρη. Είχαμε κληρώσει σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, προς έκπληξη όλων, πραγματικά δεν το περίμενε άνθρωπος ο ΠΑΟΚ να κληρωθεί με τον Άγιαξ. Δηλαδή, μόλις βγήκαν οι πιθανοί αντίπαλοι και μεταξύ άλλων ονομάτων, ας πούμε το ΑΠΟΕΛ της Κοπενχάγης, εμφανίζεται το όνομα του Άγιαξ. Λες, εδώ είμαστε. Γίναμε, με αυτούς θα πέσει, τέλος. Και έτσι έγινε σήμερα, έτσι η κλήρωση του Champions League, του τρίτου προγραμματικού γύρου, αν δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τον Έαντα, τον φιναλίστ του περσινού Champions League, ο οποίος βέβαια στη νέα σεζόν θα πορευτεί χωρίς τον Ματίας Ντελίχτ και τον De Jong, ο οποίος πήγε στην Μπαρθελώνα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει βέβαια ότι δεν αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και αντίπαλο και μια υπέρβαση την οποία καλείται να κάνει
Ο αγαπητός συμπολίτης προκειμένου να προχωρήσει στην κορυφαία διασυλλογική, ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Κάτι άλλο θέλω να πω. Κάτι είδα σήμερα στο δρόμο και με κνεύρισε. Δύο πράγματα βασικά είδα σήμερα στο δρόμο και με κνεύρισαν. Το ένα είναι τα διπλοπαρκαρισμένα. Ειδικά στο Δεκανήσου. Που είχα αντίσει μάστιγα αυτό το πράγμα και πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Ειδικά με τα φορτηγά που διπλοπαρκάρουν και σε ώρες αιχμής κιόλας. Που είναι δύο-τρεις λωρίδες, κλείνει αυτόματα τη μία, μπουκώνει οι άλλες δύο, έχει κάνει λεωφορείο μετά σε άλλες δύο και έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, κατάλαβες. Λοιπόν... Γεια σου πάρε αδελφέ μου, γεια σου πάρε αδελφέ μου. Την Πέμπτη, όλα θα γίνουν, φιλαράκι μου, όλα θα γίνουν την Πέμπτη. Εδώ είμαστε. Καλός φίλος και συνάδελφος, έτσι γνωστή προσωπικότητα στη δημοσιογραφία της χώρας, που θα είναι και αυτός εδώ πέρα. Στην εξωτική Θεσσαλονίκη. Είμαι αδελφέ μου, έχω πάρει από σένα παράδειγμα. Γι' αυτό κατάλαβες, η προηγούμενη γενιά δίνει και θετικά μαθήματα στη νέα γενιά. Τι τεράστια μορφή, ένα πολύ γνωστό όνομα ρε παιδί μου στην δημοσιογραφία της Ελλάδος, που θα είναι και αυτό την Πέμπτη ο Κλεάνθης Βικελίδης για να θαυμάσει το κατάμεστο γήπεδο του Άρεως Βασίλη Καβαδί. Γιατί τα εισιτήρια φεύγουν. Εντάξει, χαμός γίνεται, ουρές σχηματίστηκαν σήμερα. Λέει μέχρι τη Φίνα Κότα φτάσαν οι ουρές. Sold down. Ποιος το λέει αυτό το sold down? Sold down. Μέχρι τη Φίνα Κότα λέει. Μέχρι την Οσία Ξένη φτάσανε οι ουρές, λέει, του κόσμου, λέγεται εισιτήρια. Χαμός γινόταν. Καρτελάκια να παραλάβουν. Εισιτήρια για το μάτς να πάρουν. Διαρκείας να πάρουν. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εξαιρετικά πράγματα. Σε τρομερή κατάσταση. Είμαστε όλοι σε μια έτσι. Πώς θα το πω. Πολύ ευδιάθετη, ρε παιδί μου, πολύ ανεβασμένη. Εντάξει, ο Άρης επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 9 χρόνια. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Τόση χαρά πήγα για ψώνια πριν. Πήγα στα μαγαζιά. Παπούτσια. Τα έχω στα μάξι. Πήγα ένα ζευγάρι παπούτσια. Για παραπάνω πράγματα πήγα, αλλά δεν βρήκα κάτι άλλο να με ενθουσιάσει και βρήκα κάτι ωραία, πολύ γνωστή μάρκα που από 90 κάτι ευρώ τα είχε 60 και λέω. Θα τα πάρεις, φίλε, τώρα δεν θα τα πάρεις. Πολύ τίμια, σχεδόν μισή τιμή κάτω ήταν τώρα, εντάξει. Αμαρία το Θεό ήταν. Δεν είναι. Εντάξει, ρε φίλε, μαζί μας θα τα πάρουμε. Μια χαρά, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Εντάξει. Αλλά κάτι άλλο. Αλλά ο κόσμος βγαίνει, ρε φίλε, ψωνίζει, εντάξει, δεν λέω. Οικογένειες με τα παιδάκια τους κτλ. Εντάξει, εργένιδες, ζευγαράκια, αυτό ρε, θυμήθηκα. Πάω χθες στην παραλία. Κάτσα πάρω και ένα στυλό για να φτιάξω την δημοσιογραφική μου. Λοιπόν, πάω χθες στην παραλία να κάνω ένα μπάνιο σαν άνθρωπος. Πέρα από το ότι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με τα παιδιά που είναι στην παραλία, γιατί είναι και για αυτά μια χαρά να πηγαίνουν να παίζουν και τα λοιπά. Και είναι τώρα μέσα στη θάλασσα, εκεί στην Ηράκλεια που πήγα, ένας τύπος, 23-24 τον κάνω. Και έχει μια κοπελίτσα μαζί του, 18-19 χρονών. Άντε βαριά, εγώ να σου πω 20. Και πάω εγώ να μπω μέσα σε να κάνω μια πρώτη βουτιά, ας πούμε. Και τους βλέπω εκεί πέρα, τριβώνται, φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Οκ, δεν δίνουν σημασία. Πάω εγώ ρε παιδί μου, κάνω ένα κατοστάρι μέσα, γυρνάω πάλι πίσω, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους τύπους που 9 στις 10 όσοι πάνε στην παραλία, έχεις πόσο καιρό χρόνια έχεις να πας στη θάλασσα. Πολλά. Σε βλέπω για πολλά. Πήγες πέρυσι, αδελφέ μου. Φέτος όχι, ωραία λοιπόν. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που πάει στη θάλασσα κάθονται στα ριχά και μιλάνε. Δεν κουλυμπάνε, ρε παιδί μου, καθόλου. Εντάξει, δεν κουλυμπάνε καθόλου. Λοιπόν, κάθονται, μιλάνε. Οκ. Άμα θες να μιλήσεις, ρε αδελφέ, πήγαινε σε μια καφετέρια και μίλα. Κάτσε έξω και μίλα. Δηλαδή στη θάλασσα πας για να μιλήσεις στη θάλασσα, ποτέ δεν πάμε και να κολυμπήσουμε. Αυτοί που έβλεπα χθες μόνο αυτό δεν κάνανε. Που λες εσύ Βασίλη Καβαδία, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα. Ο Βασίλης Καβαδίας είπε να συνουσιαστούν, πήγανε κάποιοι, αλλά δεν το είπε τόσο κόσμια και τόσο καθαρεύουσα, ας πούμε, όπως το μεταφέρω εγώ αυτή τη στιγμή στον αέρα του Λίμπερο. Ο δημοσιογράφος, δεν είπε το δημοσιογραφικό, ξύλινο λόγο του. Λοιπόν. Και τους βλέπω να μην κολυμπάνε. Και εγώ πηγαίνω μέσα, πηγαίνω έξω από εγώ σου λέω, τώρα είμαι 10 χρόνια καπνιστής. Εντάξει. Και η φυσική μου κατάσταση δεν είναι και στα τρομερά επίπεδα, ας πούμε. Εντάξει. Κουράζομαι. Αλλά το κάνω, ρε φίλε, γιατί λένε και τώρα σοβαρά, δεν υπάρχει καλύτερη άσκηση από το κολύμπι, λένε οι γιατροί. Και εγώ που έχω και ένα θεματάκι στη μέση, είναι ότι πρέπει. Που δεν πάω να κολυμπήσω γι' αυτό, αλλά οκ. Μαργέμαι, ρε, τι κολυμπητήρια και βλαγγίε τώρα. Εντάξει, τρελώσε. Καθημερινέ δεν έχουμε χρόνο να μην πω τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα πάμε και κολυμπητήριο. Εδώ σπάσαμε βάρδια χθες για να πάμε 3 ώρες να βουτήξουμε. Λοιπόν, και πάω μέσα, τους βλέπω αυτούς εκεί πέρα στα ριχά και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Και πάω μέσα. Μας χαιρετάνε και στελέχη ομάδων εδώ πέρα. Βεβαίως, έτσι, που ξεκίνησα σήμερα την προετοιμασία τους. Καλή σας επιτυχία. Καλή σας επιτυχία.
Ελληνία. Γεια σου, Ελένη. Στο πανέμορφο Κιλκής, βεβαίως. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος, αθλητικός διευθυντής ομάδος της Ελλάδος, πάρα πολύ καλός. Εντάξει, καλή αρχή να το ευχηθούμε. Πολύ καλές μεταγραφές έκανε και θα πάει εξαιρετικά, πιστεύω, την φετινή σεζόν. Τα φιλιά μας φυσικά στο εξωτερικό Κιλκής, εντάξει, που βγάζει πολύ ωραίες γυναίκες, Βασιλικά Βαδία γενικότερα. Άλλες είναι, ρε παιδί μου, στα μυαλά τους πάρα πολύ καλά. Όλες βασικά νομίζω, αλλά εντάξει, άλλη κουβέντα αυτή. Τι ήθελα να πω, ότι γυρνάω πάλι πίσω και τους βλέπω πάλι, ρε παιδί μου, συνεχίζουν στην παραλία, φιλιά, αγκαλιές και τέτοια τα λοιπά, και λέω, ρε φίλε, τώρα δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βγαίνω έξω, πάω, κάνω την ηλιοθεραπεία μου, εντάξει, ξαναμπαίνω μέσα, πάλι αυτοί εκεί οι δύο, αγκαλιές, φιλιά, τέτοια, δηλαδή μόνο αυτό που δεν είπες δεν κάνανε πριν. Όταν είστε ζευγάρια και είστε έξω, δεν είπα να μην πιάνετε το χέρι ο ένας του άλλου, δεν είπα να μην δώσετε κανένα φιλί. Μπορείτε να είστε λίγο πιο διακριτικοί. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Όχι, φίλε, αυτά τα έλεγα. Η φάση στην οποία βρίσκομαι τους τελευταίους μήνες, όπως ανέφερες, δεν έχει να κάνει με αυτό. Και πριν, που ήμουν, ρε παιδί μου, σε μια σχέση, εντάξει, πάλι δεν ήμουν πολύ υπέρ αυτού του καταστάσεων. Θέλω μια διακριτικότητα γενικότερα. Και εγώ τα κάνω αυτά. Εγώ με κοπέλα έξω δεν κάνω τέτοια, ρε φίλε. Χαλαρά, δεν σου είπα τώρα ότι δεν θα γυρίσω να την κοιτάξω και θα πω, α, δεις την πατσαβούρα. Οκ. Okay. Τη πιέζει το χέρι, τη δώσει ένα φυλάκι. Είναι οκ. Okay. Μέχρι εκεί, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα στην παραλία είναι πολύ κνευριστικό. Και αν έχω άδικο, μπορεί να μου πει και ο κόσμος. Αν έχω άδικο ή όχι, εδώ πέρα, στα social media είμαστε ανοιχτά και σας περιμένουμε. Λοιπόν, ξεφύγαμε όμως, Βασιλικά Βαδία. Με έχει πιάσει η λογοδιάρεια. Θα πάμε στον break, γιατί μας περιμένει και μια ψυχή στην Ολλανδία, είναι η αλήθεια, για να συνδεθούμε μαζί της. Λοιπόν, μαζί μας Stoiximan και Stoiximan.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Εντάξει, με την εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εύκολα και απλά στο τάμπλετ ή το κινητό σας. Να επιλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, να παίξετε στο live, να κάνετε cash out, να παίξετε καζίνο, όλα αυτά σας τα προσφέρει η Stoiximan.gr. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, συνάδελφε, και επιστρέφουμε με τη... Α, νομίζω ότι έκοψε το χαλί. Και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε, Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ, παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος, σόλο καριέρα απόψε και αύριο και μεθαύριο, καθώς ο Νίκος Μοσχοβίτης λείπει, καθώς κάνει χρήση της πρώτης δόσης της καλοκαιρινής του άδεια. Σε FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον για την ώρα, καθώς θα φύγουμε από την ζεστή και γεμάτη κρασία Θεσσαλονίκη, θα πάμε στα πιο δροσερά μέρη, θα πάμε στην Ολλανδία, όπου ο Σταύρος Κόλκας πηγαίνει πιο συχνά από ό,τι στην Καλαμαριά πλέον. Σταύρο μου, καλησπέρα. Μεγάλη αλήθεια. Στην Καλαμαριά δεν πάω ποτέ. Μόνο στη Ρέμβη καμιά φορά. Α, μπράβο, μόνο ωραία. Καλαμαριά θεωρείτε? Ναι. Ρεζαζού, Ρέμβη, Καλαμαριά. Κρίνη βασικά είναι εκείνη η περιοχή. Καλαμπουρνάκι, Κρίνη. Κρίνη, αλλά το πιάνουμε ως Καλαμαριά. Κακός. Αν εξαιρέσει τα παραθαλάσσια, ναι, όντως στην Ολλανδία πηγαίνουν πολύ πιο συχνά, ναι, από ό,τι στην Καλαμαριά. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πλέον δεν χρειάζεται να ρωτάς, πιστεύω. Ξέρεις από μόνος σου πού θα πας, στους δρόμους, στα μαγαζιά. Τώρα για να καταλάβεις, έφυγε με τα πόδια από το σπίτι που είναι άλλη και ήρθα με τα πόδια σπίτι μου που είναι 2 χιλιόμετρα παραπέρα. Με τα πόδια 2 χιλιόμετρα, ε. Ναι, εντάξει, έπρεπε λίγο να κάψουμε καμιά θερμίδα, γιατί εδώ πολύ σαβούρα τρώμε και δεν γίνεται. Είπαμε. Άλλο να το διαβάζω το σχόλιο και τις αντιδράσεις σου για την κλήρωση με τον Άγιαξ, και νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό να σε ακούσουμε ζωντανά. Πώς υποδέχτηκες, νομίζω, τον Έαντα. Να ψοφήσει αυτός που τραβάει το μπαλάκι. Αυτό ήθελα. Πόσο πιο, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο. Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα το σύγχαμα, εντάξει. Φτάνει. Ωραία, κοίτα, Νίκο, ναι, το πράγμα δεν είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει από το 10 και μετά 2 φορές τον Άγιαξ. Ναι. Και Άγιαξ τώρα, όχι κανέναν Άγιαξ, ό,τι να είναι. Με Σουάρες μέσα. Με Αντερβάιλερ, Έριξεν, Σουάρες, Γιόνκ, πώς το λένε, Βερτόκεν, δηλαδή με Σίλεσεν. Δεν είναι δηλαδή καλά σε Άγιαξ που τα κάνει τίποτα λιμά. Ναι. Ωραία. Δεν πέτυχε κακή φουρνιά του Άγιαξ.
Γιατί υπάρχουν όντως και εποχές που ο Άγιαξ δεν βγάζει κανένα που την άλλη και δεν βλέπετε. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ λοιπόν δύο φορές, μία για το τρίτο αποκριματικό όπως κάνει η ώρα τώρα και μία για τα play-off. Εντάξει. Την πρώτη φορά στο 3-3 της Τούμπας που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, μετά πέρασε τη Φενέρ και μπήκε ο Μήλος Europa League. Ναι. Στην επόμενη φορά, εντάξει, δηλαδή φτάνει. Δεν γίνεται με τον Άγιαξ άλλο. Δεν πάει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ την υπέρβαση, εκείνη η ερώτηση. Μπάλα είναι, Νίκο, μπορεί, ναι. Ναι. Αλλά τι να λέμε τώρα, δηλαδή όταν έχω πέντε ομάδες που είμαι από 50% και πάνω να περάσω. Όντως. Ωραία, και έχω μία που είναι να περάσω 10%, δεν θα σου γυρίσει το μάτι. Νομίζω ότι ο Αποέλ θα ήταν το ιδανικό. Ο Αποέλ, μπάτε μπόρες, γιατί έχει υπόγραφο, ναι. Πείτε κάτι από Κοπεχάγη, Σέλτικ, μπάτε μπόρες, τώρα Δυναμό Ζάγκρεπ. Αυτές οι ομάδες είναι στο επίπεδό του. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να τρομάξει. Mm-hmm. Ωραία. Ναι, δηλαδή, εγώ σου πω να λέω, δηλαδή Κοπεχάγη και Σέλτικ που είναι βορειοευρωπαίοι και έχουν αυτή την κουλτούρα του να παίζουν, ναι. που δεν πάει στο πόνιρο, δεν προσαρμόζονται πονηρά σε συνθήκες του αγώνα, τις θέλονται τις κουλτούρες αυτή την εποχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη, την είχα βάλει 5 γκολ στην Τούμπα. Μου ήρθε, μου έπαιξε. Ωραία, ανοιχτά. Εντάξει. Τους Βαλκάνους φοβάσαι περισσότερο. Δηλαδή, να μου Ζάγκρεπ θα ήταν όντως πιο στο όριο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα με τον Άγιαξ είναι άλλο ζευγάρι. Δηλαδή, φίλε, πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, του Champions League, η ομάδα που φτάνει μη τελικό, μπαίνει σε κληροτήρα τον Ιούλιο και πέφτει πάνω μου. Ναι, όντως αυτό είναι μια καινοτομία. Μια ναι, δηλαδή εντάξει, δώσεις μια απευθείας έξοδο, ρε. Μα είναι unfair. Δεν μπορεί να παίζει ο Άγιαξ αυτός τώρα, επειδή το πρωτάθλημα του για γέλια, είναι άδικο για τον Άγιαξ. Και την πληρώνουμε κι εμείς. Ναι, όντως. Πρωταθλητής για να μπαίνει τώρα από αυτή τη φάση. Χτυπάει λίγο περίεργα για την αλήθεια και ομάδες, ας πούμε, μπορεί να τα κάνει. Δεν είναι πρωταθλητής Ολλανδίας. Ωραία. Και ρε φίλε, για ένα λεπτό δεν πήγε τελικό Champions League. Ξύπνησε στο Λούκας Μόουρα η, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα. Ωραία, και έκανε χατρίξη με τελικό. Δηλαδή, εντάξει. Και εγώ πρέπει να το πάω στη μάπα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αν δεις και πόσο πάω και δεν πήγε στους ισχυρούς την περασμένη εβδομάδα, που ένα βόδι τερματοφύλακας της πολωνικής ομάδας που έπαιζε η Μπάτε, πήγε, πέρασε ο αντίπαλος. Ωραία, έφυγε με την ball out και τον έσπρωξε με τα χέρια στο κεφάλι. Βρες ζώνες, μπρώξε τον λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, για να το δει σίγουρα ο διαιτητής, μην το χάσει. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν περνούσε η πολωνική ομάδα της Μπάτε, ναι. Ο Πάοκ ήταν στους ισχυρούς. Και το πέναλτι γίνεται στο 83. Και οι Πολωνοί κερδίζουν 1-0 και περνάνε με ένα πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, είναι όλα μας οχυρνάνε το μάτι. Από εκεί και πέρα, δεν είναι τι να πω, να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που μου λέει, έλα Σταύρο πάω και είμαστε να το παλέψουμε, το ξέρω να το παλέψουμε ρε. Γιατί να πέσω με τον Καρέλιν πρωί, δεν δέχομαι. Καρέλιν, για όσους δεν ξέρουν, ο μεγαλύτερος παλαιστής που έβγαλε ποτέ η φύση. Έχασε μια φορά στο τέλος από έναν Αμερικάνο για να τον παίζουν γενικά. Δεν τον παίζανε μέχρι τότε. Αφοπλιστικό. Ωραία. Ναι. Ναι, γιατί να παίζω με τον Καρέλιν πρωί. Μπορώ να το πετύχω στους ομίλους. Σωστό. Πρέπει με το καλημέρα. Σωστό, γιατί να μου βγει ψυχή. Σωστό. Ναι. Σωστό. Και γιατί να μου βγει ψυχή και γιατί να παίξω με τις πιθανότητες, ρε φίλε. Εγώ τώρα είμαι 90-10. Αν μέχρι τις 6 Αυγούστου, ωραία, ο ΠΑΟΚ, ο Άγιαξ πουλήσει τον Ζίγεχ, τον Έρες και τον Φαντεμπέκ. Οκ, το συζητάμε. Οκ, πάμε ξανά. Αλλά σήμερα που μιλάμε, που έχει πουλήσει μόνο τον Ντελίχ και τον Γιόνγκ, που δεν είναι μικρές υποθέσεις. Φυσικά. Εντάξει, είναι ο άξονας τους. Ωραία. Δεν είναι, αλλά δεν πάβει να έχει κρατήσει ένα σημαντικό κορμό από την ομάδα που μαζευόμασταν πέρσι όλοι να δούμε, γιατί έκανε παπάδες. Εμείς δεν μαζευόμασταν σπίτι για να δούμε άλλα παιχνίδια, μόνο τον Άγιαξ μαζευόμασταν. Γιατί θέλαμε να δούμε πού θα το πάει. Πού θα φτάσει το θράσος αυτής της ομάδας. Με πίεση, με 6-7 παίκτες ψηλά μες στον Περναμπέου. Το ίδιο σε Τωρίνο. Και μην παρασύρετε πολύ από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε σήμερα. Εντάξει, είναι άλλο τα φιλικά παιχνίδια. Τώρα ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε, εντάξει, είναι παιδιά, φιλικό με επίσημο. Έχει πολύ μεγάλη είναι διαφορά. Είναι άλλο άθλημα. Ναι. Μην κοιτάμε τώρα τα φιλικά. Ωραία, και εμείς φάγαμε μια φάπη μπαζουά και 7 γκολ. Δεν σημαίνει ότι πετυχαίναμε σε επίσημο και τα χάναμε. Όχι, εντάξει.
Είναι το... Εντάξει, δηλαδή... το πνευματικό κομμάτι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις... Ναι, τώρα πήγε ο Τάντης τώρα εκεί πέρα και είδε το μαυρομάτι. Δηλαδή, οκ, okay, χάρηκα πολύ. Ναι. Ασχοληθεί τώρα ο Τάντης, μια προπόνηση που του ζήτησε και ο προπονητής του 5 κινήσεις να κάνει που δεν τις κάνει συνήθως, να δει πώς πάει. Μπορεί, ξέρω εγώ, παρότι είχε βασικούς αρκετούς, εντάξει. Ναι. Από ό,τι είδα εντεκάδα. Δεν θα το πάρω σε σοβαρά. Από την άλλη, βέβαια, επειδή έχουμε παίξει δύο φορές με τον Άγιαξ, ο Άγιαξ του καλοκαιριού, γιατί είναι μια ομάδα που φορτώνεται προπονητικές ομάδες για να μην κάνει κοιλιά στη διάρκεια, ίσα ίσα να ανεβάζει εντάσεις μέχρι το τέλος, πάντα το καλοκαίρι δεν είναι στα επίπεδα που θα τον πετύχεις Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μετά. Το βλέπει μακροπρόθεσμα και δεν το βλέπει απλά να προετοιμάζεται για κάποιο παιχνίδι. Δεν είναι όπως μια ελληνική ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός που θα κοροϊδέψουν τις πρώτες εβδομάδες της προπόνησης για να μπουν φρέσκοι, ωραία, στα παιχνίδια τα επίσημα. Εντάξει, και ξέρουν ότι Οκτώβριο Νοέμβριο θα κάνουν μια κοιλιά και μετά θα πηγαίνουν συντηρητικά. Ναι. Γιατί αυτό θα γίνει. Έγινε και πέρυσι για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό δεν έγινε γιατί είχε φορτωμένο καλοκαίρι. Είχε χρόνο να πιέσει. Εντάξει, τώρα όμως ο Ολυμπιακός είναι σε χειρότερη φάση από ήταν ο ΠΑΟΚ πέρσι. Έχασε και το Φορτούνι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κάπου ελπίζουμε, είναι στο γεγονός ότι ο Άγιαξ δεν εκβιάζει την παρουσία του στους ομίλους του Champions League. Δεν την εκβιάζει. Πάει ορθολογικά γιατί είναι το project στο μυαλό του και όχι ο άμεσος στόχος. Ωραία. Σε αντίθεση με εμάς που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουμε εντάσεις σχεδόν καθόλου. Ωραία, ποντάρουμε στο γεγονός ότι η ομάδα είναι φρέσκια και θα πάει να παίξει τέλος πάντων τα πρώτα παιχνίδια χωρίς να έχει βαριά πόδια. Mm. Εντάξει, αλλά αν πετύχει ο ΠΑΟΚ τον Άγιαξ τον Δεκέμβρη, θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ από πριν. Θα τους λέμε, παιδιά, χαλαρώστε λίγο, μη. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, μπορεί να ακούγομαι ητοπαθής. Δεν είμαι ητοπαθής, είμαι ρεαλιστής. Ναι. Εντάξει, ητοπαθής δεν είμαι. Πάω με τα μούτρα όπου θέλεις. Πάω να πέσω, δεν έχω πρόβλημα. Και πάλι λέω ότι πάω να το παλέψει. Δεν θα ξεφτυλιστεί. Θα το παλέψει και ξέρω εγώ 10% μπορεί να περάσει κιόλας. Ωραία. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα. Μάλιστα. Γιατί ρε φίλε να πετύχω αυτόν τώρα. Χάθηκε να πετύχω το Σκοτσέζο τον Αφελή. Έξαλλος. Ναι, χάθηκε να πετύχω ρε φίλε την Μπάτε Μπόρισοφ που για να φτάσουμε στο γήπεδό της κάνουμε μία ώρα χωρίς φως. Λέμε τώρα θα πεθάνει η αρκούδα, τώρα θα φτύξει ξέρω εγώ. Είχα μας μαχαιρώσει. Τώρα θα βγει. Ναι. Δεν το έχεις ξαναδεί αυτόν τον Νικό άστο. Το Μπόρισοφ είναι, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι περπατάς, ας πούμε, όπως τώρα περπάτησε εκεί 2 χιλιόμετρα για να πας. Δεν είναι στην πρωτεύουσα, δεν είναι στο Μίνσκ. Ρε. Ναι. Είναι 100 χιλιόμετρα από το Μίνσκ. Ναι. Ωραία. Έχει το δρόμο. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βγει ο τύπος με τη μάσκα την άσπρη με τις τρύπες και να σου και ένα ηλεκτρικό πριόνι. Εύκολα. Αλλά την προτιμούσα. Δύο φορές πήγαμε σε αυτό το κολογίπεδο, πηγαίναμε και τρίτη, δεν τρέχει τίποτα. Τώρα θα πας τρίτη στο γήπεδο του Άγιαξ, εντάξει, δεν πειράζει. Μια εμπειρία. Στο γήπεδο του Άγιαξ, φίλε, πρέπει να έχω πάει 15 φορές. Για παιχνίδι σου. Ξέχω να το πω πόσες παίξαμε. Ρε φίλε, έχουμε παίξει δύο φορές με την PSV. Δύο με την Άλκμαρ. Α, έχετε παίξει. Μία με τη Χέρενφεϊν. Ναι. Δύο με τον Άγιαξ. Ναι. Μια τρίτη τώρα με τον Άγιαξ, τρίτος, εντάξει, κομπλέ. Πάντως, για να πω κάτι πριν πάμε τώρα στα υπόλοιπα, γιατί νομίζω το καλύψαμε το θέμα του Άγιαξ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ με αυτό που βλέπω εγώ και φέτος βασικά. Αυτό το επικοινωνιακό σμπρόξιμο το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός και ειδικά μετά το σημερινό κιόλας. Ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μηντιακό προϊόν ναι. σε όποια κατάσταση κουνάνε. Ναι. Τα μίντια λοιπόν, όταν βρουν ευκαιρία να παίξουν Παναθηναϊκό θετικά, ναι. θα το κάνουν. Ναι. Γιατί έτσι είναι μαθημένα και σε μεγάλα σημαντικά πόστα ωραία, των μεγάλων ΜΜΕ βρίσκονται Παναθηναϊκοί. Ναι. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, Νίκο. Ξέρεις ποιο είναι το αφύσικο. Ποιο. Όταν μπαίνουν ωραία, κομμάτια των project της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, αντί να μπουν ο ΠΑΟΞΙΣ σε ηγετικό πόστο, ωραία, για να ελέγξει καλύτερα την επικοινωνία, ναι. θα μπει κάποιος γιατί, για να μην σε πούνε ότι είσαι αντικειμενικός. Μιλάμε για μαλακία τώρα, για να το πω έτσι ορθά. Δεν έχει να κάνει με ικανότητα. Ναι. Έχει να κάνει με το τι θα πούν αυτοί, οι οποίοι, ωραία, όταν εσύ αξίζεις, δεν σε παίζουν.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ, αναφέρομαι και στον Άρη, αναφέρομαι και σε όλους. Καταλαβαίνω τι λες, ναι, ναι. Και δεν έχεις άδικο πολύ. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Τι άδικο να έχω, επειδή έχω δουλέψει σε όλα. Ναι, ναι. Τι θα σας δώσω, θα πάρω ένα Sport Day, ξέρω, όμως Λαμπράκι. Η Μάκο, μέχρι και στο τέτοιο γράφαμε, μέχρι το Μαξίμ. Sky. Πού αλλού. Για το Μαξίμ δεν το ήξερα, φίλε. Στο Μαξίμ είχα χρόνια, ρε. Α, δεν το ξέρω αυτό. Χρόνια στο Μαξίμ, δεν το ξέρω. Στο Active, το περιοδικό, όπου θες Sport FM, δεν τα έχω πάρει όλα, ξέρω πώς θα το βγουν. Εγώ πρώτα Sport Day και μετά το μέσο στο οποίο δούλευες με τον Lucky 7, εντάξει, δεν Lucky 7. Ναι, μάλιστα. Το Ζουμπού. Ναι. Το Ζουμπού. Το καλύτερο γραφείο της Θεσσαλονίκης και γίνεται την Εξέδρα. Είναι. Μυθικό γραφείο. Είναι μια μεγάλη. Το αγώ για Ζουμπούλες Πάγκος, εγώ, Μίχος, Μοσχοβίτης, μπιτσιρικάδες αυτή, 10 χρόνια δηλαδή. Ναι. Κλάμα. Δεν υπάρχει φίλε αυτό. Τέλης και ο Τέλης. Τέλης είχε τρομερές προδιαγραφές. Ναι. Σαν ρεπόρτερ. Είχε, ναι. Τρομερές προδιαγραφές. Αλλά έχει χωράμα το κάνει το γύρισμα. Ναι. Και πήγε στους Μπεταράδες τώρα που πάει, καλά πάει. Ίσως να το έκανε για καλό, θα πω εγώ. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Και είναι ένα παιδί δικό μας, δηλαδή όπου είναι ναι. Θα βοηθηθεί. Δεν είναι αλήτης. Όχι, από τα καλύτερα παιδιά είναι αυτό το τέλος. Από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν, ακριβώς. Στις θετικές ειδήσεις ημέρας βρήκατε χαφ. Ναι, κοίταξε, είχαμε αρκετά χαφ. Ναι. Το θέμα είναι τώρα ο προπονητής. Πρώτα απ' όλα για να καταλάβει και λίγο ο κόσμος πώς δουλεύει ο ΠΑΟΚ. Έχεις επιλογές. Ναι. Ωραία. Έχεις 10 επιλογές. Τις δείχνεις, αλλάζει τον προπονητή πρώτη του μηνός. Τις δείχνεις τον προπονητή. Αυτή που αρέσει τον προπονητή, προφανώς είναι πιο ακριβή, ρε φίλε. Δεν θα πας στο μαγαζί με τα αθλητικά, ωραία, και θα έχεις τα Nike μπροστά σου και θα πας να πάρεις τα ράκια. Σωστό. Εντάξει. Θα πας να πάρεις το καλό. Ο Μπράντα έτσι ήταν το καλό. Ο Μπράντα έτσι ήταν ένα half εξάρι στο ύψος που πρέπει, με την τεχνική που πρέπει, με τη συμμετοχή που πρέπει στην ανάπτυξη και με το pressing που πρέπει όταν χάνει την μπάλα. Ναι. Αυτό το πακετάκι όμως δεν θα το αγοράσει κατά από 5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν μάλιστα η αγορά ξέρει ότι είσαι πιεσμένος χρονικά, θα προσπαθήσει να τα πάρει. Ο ΠΑΟΚ όμως, το πρόβλημα του δεν ήταν να δώσει 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημα του ήταν να σπάσει τα 5 εκατομμύρια για να δικαιολογήσει το financial fair play. Δηλαδή, άλλο είναι εγώ να δώσω 5 εκατομμύρια μπροστά, που εμφανίζω τη ζημία, και άλλο να σου δώσω 1 εκατομμύριο το χρόνο και να περνάω αναχρήση 1 εκατομμύριο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι οριακά στο financial fair play. Δεν λέω ότι σήμερα έχει πρόβλημα. Αλλά τα λάθη που κάνει στο παρελθόν με συμβόλαια τύπου Κατσερίδη, το ένα το άλλο το παράλληλο, και με κάποιες αποτυχημένες χρονιές στην Ευρώπη που δεν φέραν έσοδα. Ωραία. Έφερε ένα άνοιγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσα λογιστικά και να κάνει, σε κάποια φάση αυτό φαίνεται. Και τι όχι παράνομα. Κάνουν οι λογιστές, δεν είναι και ο παπάδες. Ωραία. Άρα λοιπόν το θέμα του ΠΑΟΚ δεν ήταν να δώσει 5 εκατομμύρια στην Κάλιαρη. Το θέμα του ΠΑΟΚ ήταν αν θα σπάσει τα εκατομμύρια έτσι ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει το νούμερο στο ετήσιο όπως το λένε, πόρισμα που δίνει για το Financial Fair Play. Εντάξει. Δεν δέχτηκε αυτό το πράγμα Κάλιαρη, ήθελε μπλάφ. Δεν μπλάφ, αλλά σε μπλάφ. Τι να κάνω. Άρα λοιπόν πάγωσε το θέμα. Εντελώς. Και ο ΠΑΟΚ επειδή έπρεπε να πάρει, είχε τον εσύ την backup. Άντερς ο Νεσίτη, ένα παίχτη που εγώ έγραψα κείμενο το 2017 γι' αυτό, το καλοκαίρι, όταν παίξαμε απέναντι στη Γάνδη. Γιατί εγώ πάντα μ' αρέσει ο κόφτης, επειδή έπαιζα κόφτης και στόπερ, πάντα μ' αρέσει ο κόφτης, κοιτάω τον κόφτη. Τι έχει ο Άντερς ο Νεσίτη, είναι 1,90 μουλάρι, δεν πας πάνω του, για κανέναν λόγο. Ωραία. Γεμίζει το χώρο του, έχει πολύ καλή δρομική ταχύτητα, δηλαδή σε βάθος στο ανοιχτό γήπεδο θα βρει καλή ταχύτητα. Δεν είναι πολύ γρήγορος στις περιστροφές του. Είναι μια αλήθεια, αλλά αν δεν πήγαινε πάνω την μπάλα και θα μπορεί να τη δώσει στα 5 μέτρα. Δηλαδή είναι ένα καθαρό εξάρι. Τα στοιχειώδη. Ναι. Ναι, το εξάρι. Δεν πρέπει να του λες παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορεί να κάνει. Όχι. Να κλέβει και να δίνει. Κόβω, δίνω. Αυτό, κλέβεις, δίνεις. Ναι. Αυτό χρειάζεται και πάω. Θα ήθελε να το έχει σε μια πιο εξελιγμένη μορφή τύπου Μπράνταριτς. Που κόβω, δίνω, αλλά έχω και τη μεγάλη στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας να τους κάνω την κηδεία και πριν το περιμένουν. Έχω τη δυνατότητα σαν Μπράνταριτς να δώσω, να ξαναυποδεχτώ, να αλλάξω, να κάνω, να ράνω, να με πάτε ένα στήριγμα.
Ωραία. Αυτό, από τον Εσίτη μην το περιμένετε. Ναι. Από τον Εσίτη θα πάρεις ότι είναι μια μορφή που θα μπορούσε κάτι να δουλεύει πόρτα στο παλιό Μπουντρούμ. Εντάξει. Ναι, που θα κόψει και θα δώσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ίσως, ίσως, ωραία, με τον Κατουρί που είναι πιο 8, να χρειαζόταν να πάω κάτι πιο 6. Ωραία. Δηλαδή, να κολλήσουν οι δύο κεντρικοί χαφ καλύτερα σε επίπεδο χαρακτηριστικών. Γιατί ο Κατουρί όντως κάνει παπάδες ως 8, το θέμα είναι πώς θα διατηρήσει την υγεία του. Γιατί βγάζει πολλούς τραυματισμούς. Ας ελπίσουμε ότι παίζοντας στο φυσικό του χώρο, ωραία, και έχοντας άλλες πιέσεις τέλος πάντων και άλλα δεξίματα, θα μπορέσει να κρατήσει την υγεία του σε καλά επίπεδα. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι το ένα κομμάτι του ΕΣΥΤΗ που περιμένουμε αύριο. Και όλες τον περιμένουμε εδώ. Κοντά είναι η Γάνδη. Mm-hmm. Δεν είναι μακριά. Έλεξε, εγώ τον είδα live σε ένα παιχνίδι μας κατάπιε. Και έγραψα τότε για ένα παίχτη τύπου ΕΣΥΤΗ. Ότι ο Πάκος τον χρειαζόταν κυρίως για την Ευρώπη. Ναι, στην Ελλάδα μπορείς να παίξεις με τα οχτάρια και γενικά χαφ. Ποιος θα σου κάνει επιθετική μετάβαση. Η Μαρία Πενταγιώτησα. Θα προλάβεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πάκος το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν έπαιξε με οχτάρια, με κεντρικούς χαφ, τον Σάχο και τον Μαουρίτσιο. Που η λέξη ταχύτητα δεν τους πέρασε απ' έξω. Ωραία. Δεν υπάρχει. Σε κανέναν από τους δύο. Όμως στην Ευρώπη δεν μπόρεσα να ανοίξω την μπάτε, δεν μπόρεσα να ανοίξω τη βίντεο. Ωραία, όταν έπρεπε να κόψω τη μετάβαση της Μπενφίκα, με γλεντήσαν και στα δύο παιχνίδια, άλλο ένας από το μου κολόφαρδος και ρίξε ένα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία, στην Ευρώπη δεν μπορώ να πάω χωρίς εξάρι. Τώρα, αν ο Εσίτη, ο οποίος έχει μια καριέρα ευθεία γραμμή, πάντα 25-30 παιχνίδια, πάντα χωρίς γκολ ασίστ, εννοείται αυτό, είναι, μη περιμένει κάποιος γκολ ασίστ, άλλη δουλειά του. Ωραία. Αλλά είναι ένα κομμάτι της μηχανής που έτσι, όπως παίζει ο Φερέιρα, είναι σημαντικό. Και θα το εξηγήσω γιατί. Όταν ανεβάζω 5 και 6 παίκτες ψηλά να πιέσουν, όταν θα βρω μια ομάδα που θα ξέρει να βγει, πρέπει να έχω και ένα μουλάρι να προλάβει. Με καλός ο Αγκούστο, αλλά δεν είναι aggressive, ούτε έχει στοιχεία εξαριού πολλά. Είναι εξάρι Βραζιλιάνος. Πιο τελικάστος. No. Ωραία. Δεν είναι Φερναντίνιο, που είναι ο πιο top Βραζιλιάνος χαφ, είναι κάτι άλλο, πιο soft. Χρειαζόμουν ένα παίχτη εκεί πέρα που έχει τα αθλητικά στοιχεία. Αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν πάω απ' έξω πιέσω τον Άγιαξ ψηλά, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Θα τελειώσει το θεία το παιχνίδι. Δεν νομίζω το έχει κάνει αυτό το παιχνίδι. Κάποιος προπονητής. Εσύ καμιά φορά, ακόμα και με τον Άγιαξ μες στην Τούμπα, μπορεί να επιλέξεις να τον πιέσεις. Ο Πάοκ έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Δεν έχει το σκορ. Το πρόβλημα θα είναι... Το θέμα είναι επίσης. Έχει και ο Άγιαξ το σκορ. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι ο Εσίτη θα κουμπώσει καλύτερα στον Πάοκ και θα κουμπώσει άμεσα. Για να πάμε στα πρώτα παιχνίδια και θέλω να βοηθώ. Τι να πω. Πάντως επειδή τον έχω δει από κοντά, παιδιά, μιλάμε τώρα για κτίνους. Όχι, τις φωτογραφίες φαίνεται, ναι. Παίχτης που τον βρήκε ο Κιάρης απέναντι. Δεν είναι, Νίκο. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος χαφ στην Ελλάδα. Ακόμα ο Καμαρά που έχει Ολυμπιακός και καλά, είναι δυνατός. Σου λέω ότι είναι το παιδί του. Ναι. Είναι το παιδί του. Πώς θα σε καταλάβεις. Πήγαιναν κάτι δικοί μας καημένοι να τσατσάρουν και φεύγανε λες και ήταν ο Βελίξ με τους Ρωμαίους. Αλλά μην περιμένει κανείς να δει ποιότητα. Καλά, μην περιμένει να δει κανείς ποιότητα. Κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν μπορεί να έχουν όλη ποιότητα τώρα. Κάποιος πρέπει να κάνει και τη βρώμικη δουλειά. Είναι ένας να σου κάνει μπου. Ναι. Δεν είναι ένας για να σου δημιουργήσει. Ναι. Εντάξει. Και ειδικά όταν θες να παίξεις ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και έναν τέτοιο. Κοντράω, ναι. Κοντράω. Ο Κοντράω είναι ένας παίκτης, θα έλεγα και τις προάδες, που δεν έχει φύγει πάνω από μία ώρα πτήση στην καριέρα του ποτέ. Έπαιζε στη Σπορτ, στην Μπενφίκα, στην Μαδρίτη, στη Μονακό και τώρα έπαιζε στη Ρίο Άβες, ήταν στο χωριό του εκεί γύρω. Όταν ο Πόκ τα βρήκε μαζί του στα 700, ζήτησε δύο μέρες προθεσμία. Πήγε, μίλησε με την οικογένειά του. Ναι. Δεν είναι έτοιμος να πει το ναι, ζήτησε κι άλλο. Φίλε, δεν πάω σε περιμένω 32 χρόνια. Δεν πάω σε περιμένω, καταλαβαίνω ότι δεν είσαι έτοιμος να πεις το ναι. Δεν απέριψες την πρότασή μου γιατί δεν τα βρήκαμε στα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο.
σου έδειξε Θεσσαλονίκη, σε πήγα εκεί που είχε ωραία θέα, σου βρήκα τη Σπιταρώνα, εντάξει, τα γούστα σου, τα έτσι, το γιουβέτσι σου, τι θέλεις, σαν παίκτης, και επικαλέστηκε στην οικογένειά σου, σεβαστό. Ναι. Δεν ήταν έτοιμος να πει ότι δέχομαι. Δεν μπορώ και να σε περιμένω. Ωραία, πάρε το χρόνο σου, αλλά εγώ μπορώ να κοιτάξω κάπου αλλού. Σε αυτή τη φάση είμαστε πλέον. Και επειδή ο ΠΑΟΚ πλέον ξέρει την κλήρωση, μπορεί να πάει και σε μια λύση του μπακ δανεικού. Με προοπτική. Ή σε πιο παραγωγική ηλικία, τέλος πάντων, πιο ισορροπημένο μπακ. Έτσι ώστε να πάει σε μια λογική, αυτό το 3-4-3 ουσιαστικά που γίνεται σε φάση επίθεσης, να το βγάζει από δεξιά. Δηλαδή να γίνεται εξτρέμ ο Μάτους και να γίνεται ο αριστερός μπακ τρίτο στόπερ. Ναι. Ωραία. Δηλαδή έχει κάνει, πάω, δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει, σε φάση ανάπτυξης ανεβάζει το Γιαννούρη στο Θεό και παίζει με τρία στόπερ. Ωραία, οι εξτρέμ κλείνουν μέσα, ωραία, το παιχνίδι του είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι ήταν. Εντάξει, αυτό μπορεί να θέλει να το κάνει και παριστερά και να χρειαστεί έναν πιο αμυντικογενεία, πιο 50-50 τέλος πάντων, μην πάει το μυαλό σας στον Τόσκα, ένα πιο 50-50 back. Ναι. Αν η κλήρωση ήταν διαφορετική, μπορεί και να πιεζόταν ο Πάο και τον Κρέντ Μπράου. Αν δεν βρει αυτή την περίπτωση, δεν βρει τι εννοώ, δεν συμφωνήσει, γιατί την έχει ο Πάκου περίπτωση. Αν δεν συμφωνήσει με αυτή την περίπτωση και ο Κοντράου είναι ελεύθερος, μπορεί να πιστεύει στον Κοντράου. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η ιστορία με τον Κοντράου δεν θα μπορούσε να τελειώσει. Ο παίκτης δεν δείχνει αποφασισμένος να αποδεχτεί το γεγονός ότι θα είναι 4 ώρες πτήση από τη Λισαβόνα και όχι μία που έχει συνηθίσει μέχρι τώρα. Γιατί και το Μονακό και η Μαδρίτη, ωραία, και τέλος πάντων, όχι τη Λισαβόνα, δεν είναι τη Λισαβόνα, την Μπενφίκα στη Λισαβόνα, την Ρίο Άβες είναι δίπλα. Αυτές είναι οι βάσεις της καριέρας του Κορινθίου. Σπιτόγατο θα το χαρακτήριζα, δηλαδή, μάλιστα. Εγώ βαριοκόλλη θα το χαρακτήριζα, αλλά τέλος πάντων είσαι πιο ευγενής. Ναι, ναι, προσπαθώ. Ναι, τέλος πάντων, εγώ έχω τον ήθελα γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Έχει. Δηλαδή για την Ελλάδα πάσπαγε πλάκα. Εντάξει, μιλάμε για να παίχτη στο επίπεδο Βιερίνια, σε επίπεδο ποιότητας, που όπως και να το κάνουμε, αν κολλούσε με τον οργανισμό, θα σου έκανε και διαφορά. Και το νούμερο της επένδυσης για τον ΠΑΟΚ, 700.000 συμβόλαιο χωρίς ομάδα ελεύθερο παίκτη, δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή είναι με ένα μέσο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Μπορώ να σου βρω 6-7 που είναι πιο πάνω. Τουλάχιστον. Όντως τα λεφτά δεν είναι πολλά. Τέλος πάντων. Ναι, για τον ΠΑΟΚ λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα συμβόλαιο, ο άλλος δεν έχει 700.000. Όχι. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι πόσο, 400. 500 στον Ιντέγη. Α, στον Ιντέγη. Ναι, 500 ναι, αυτό. Ναι. Εγώ έβγαλα την προκαταβολή. Ναι, κάπου και λίγο παραπάνω, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, Νίκο μου. Αύριο φιλικό με την Άντερλεχτ. Βεβαίως. 187 χιλιόμετρα από εδώ. Σε έχουν φάει τα χιλιόμετρα γενικότερα. Δεν... δεν είναι. Αυτή η προετοιμασία, το δεύτερο στάδιο ήταν ανοργάνωτο. Δεν φταίει η φουρνιά που ανέλαβε. Τώρα αυτή η προηγούμενη κατάσταση, γιατί αυτή την έκλεισε, ναι, μαζί με τους ατζέντιδες που κάνουν τη δουλειά, ίσως θα πρέπει και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά να ζητήσει τις εξηγήσεις από τους ατζέντιδες, ίσως θα πρέπει να αλλάξει ατζέντιδες, κάτι να γίνει. Ναι. Γιατί οι παίκτες, ξέρεις, κάτι τέτοια δεν τα πολύ αγαπάνε. Αλήθεια είναι αυτό. Να μπουν τώρα 2 ώρες στο λεωφορείο να βολτάρουν. Αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα, ωραία. Αν είναι επίσημο είναι άλλο. Στο φιλικό τώρα ανακουνιέσαι, κοροϊδίστηκα τώρα 2 ώρες και 2 γύμνα 4, ενώ είσαι σε διπλές προπονήσεις κάθε μέρα, είναι λίγο... Ταλαιπώρια, Σταύρε, ταλαιπώρια. Ναι. Ναι, εμείς θα πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στις Βρυξέλλες, κάτι θα γίνει, θα περάσει η ώρα. Ωραίες οι Βρυξέλλες. Για τους παίκτες είναι λίγο διαφορετικά. Ωραίες οι Βρυξέλλες, θα πάρει σοκολατάκια. Τι χρειάζεται να φάω κι άλλα σοκολατάκια, έχω λιώσει τις νουτέλες εδώ. Ας πάμε να φάμε κάτι ποιοτικό. Έχει ωραίο street food εκεί πέρα. Όταν είχαμε πάει το Φλεβάρι, ήταν πολύ ποιοτικό, θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό που πήγατε με τον εξαδάχτυλο, πώς το έκανε. Όχι, όχι, αυτό. Εκεί πήγε ο Χρύσανθος. Α! Ναι, ναι, ναι. Εξαδάχτυλο. Πώς το έκανε και μόνο. Τον κύριο Χρυσόγονο. Ο κύριος Χρυσόγονο. Ο κύριος Χρυσόγονο. Χρυσόγονο. Εντάξει, εντάξει. Πώς μου κόλλησε το εξαδάχτυλο. Εξαδάχτυλο. Τέλος πάντων. Ωραία. Θα σας ακούσουμε αύριο λοιπόν. Να καλά, Νίκο. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά. Φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Απολαυστικό Σταύρος Κόλκας, όπως πάντα. Λοιπόν, και πολύ τίμιος. Ο Βασίλη Καβαδία. Τα είπε ωραία. Αποτύπωσε την πραγματικότητα με το δικό του
ξεχωριστό το τρόπο, ο Σταύρος μας. Από τη μαγευτική Ολλανδία, πραγματικά ρε φίλε, τώρα είναι στην Ολλανδία τόσες μέρες. Πήγανε, γυρίσανε, ξαναπήγανε και κληρώνονται με τον Άγιαξ. Πάλι φτάνει με την Ολλανδία, ρε φίλε. Πάμε σε ένα καινούριο μέρος, πες. Με πάει και έρχεται. Πέρα από τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πολύ δύσκολα είναι ο ΠΑΟΚ. Για υπέρβαση πάει με τον Άγιαξ. Ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Βασίλη Καβαδία, που θα μας στείλει αμέσως τώρα στον break, γιατί ξεφύγαμε κιόλας από την δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα. Ή να το πάρουμε σε λίλες. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ! Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Στο γνωστό σας κλασικό. Αυτά τα ακουστικά δεν μου αρέσουν. Αυτά τα ακουστικά είναι πολύ καλύτερα. Στο γνωστό σας κλασικό, έτσι, χαλαρό δίωρο της ημέρας, όπου με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο, τον χιουμοριστικό ενίοτε Βασίλη Καβαδία, κάνουμε την ανασκόπηση της ημέρας. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 και διαδικτυακά φυσικά έχουμε ανοίξει το live μας πάλι στο Instagram. Αλλάξαμε θέση στην κάμερα, βέβαια, γιατί τώρα φορτίζει το κινητό, παιδιά. Λοιπόν, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή αυτή οι δύο, έτσι, μηνυματικά και ίντερνετικά εδώ πέρα διαδικτυακά. Είπαμε 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟΚ και με τη βοήθεια του Σταύρου του Κόλκα. Νομίζω καλύψαμε πλήρως το ρεπορτάζ του Δικεφάλου. Στον Άρη μας, Βασίλη Καβαδία, στον Άρη της καρδιάς μας, ο οποίος την Πέμπτη παίζει με την ΑΕΛ μεσό 9.30 ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης. Οι Κύπροι βρίσκονται ήδη στην Θεσσαλονίκη. Ήρθανε 3 μέρες νωρίτερα. Ολοκληρώσαν την προετοιμασία τους στην Βουλγαρία τα παιδιά. Και πλέον συνεχίζουν εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα έμαθε και τους πιθανούς αντιπάλους του στην... Αυτό γιατί έπεσε? Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος έμαθε σήμερα και τους αντιπάλους του στην επόμενη φάση του Europa League, εφόσον περάσει βέβαια σε αυτήν, εφόσον αποκλείσει την ΑΕΛ Μεσού, θα παίξει είτε με τη Μόλντε είτε με την Τσουκαρίσκη, Βασίλη Καβαδία, από την Σερβία, παρακαλώ, σε παιχνίδια που θα γίνουν στις 8 Αυγούστου στην έδρα του αντιπάλου και στις 15 Αυγούστου στο Κλεάνθης Βικελίδης, Βασίλη Καβαδία. Δεν θα κάνουμε δηλαδή 15 Αυγούστου εφόσον περάσουμε στην επόμενη φάση διοργάνωσης. Μην γελάς, το ραδιόφωνο ενώ κανονικά είναι κλειστό και την ημέρα θα ανοίξει. Ναι, λοιπόν, γιατί ρε φίλε, να σου πω κατά, μα δεν ήσουν εσύ. Ο πυλώνας αυτής της εκπομπής είσαι εσύ, φίλε. Δεν είμαι εγώ. Εντάξει, γιατί εσύ σηκώνεις τη φέτα. Εγώ μπορώ να σηκώσω τη φέτα, Βασίλη Καβαδία? Δεν μπορώ να σηκώσω τη φέτα. Μα δεν ξέρω να σηκώνω τη φέτα, Βασίλη Καβαδία. Εγώ τη μόνη φέτα που ξέρω να σηκώνω είναι αυτή που έχω στο ψυγείο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Γνωστή η μάρκα είναι. Η φέτα επειδή είναι καλή, αλλά θέλει μέτρο, γιατί άμα φας πάρα πολύ δεν είναι και το καλύτερο. Σήμερα έκανα τώρα παρένθεση, ανοίγω στο ρομπορτάζ του Άρα απλά επειδή πήγε σε φέτα. Έκανα μελέτα το πρωί. Μια φορά την εβδομάδα τρώω μια μελετήτσα. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει τη φέτα. Χαμηλό στο χαλί, το κάνω έτσι. Έχεις μουσική από τη Γάνη, έχει τέτοιο ήχο από τη Γάνη που τσιτσιρίζει. Ψάξε στο YouTube. Λοιπόν. Θα την κάνουμε γαστρονομική την εκπομπή. Βεβαίως ρε φίλε, γιατί εντάξει ο Παπαδόπουλος μαγειρεύει. Μαγειρεύει τώρα, εντάξει, ο μελέτα δεν είναι μαγείρεμα. Εντάξει. Πώς είναι σαν αγγλικά το ότι Γάνη, fried pan. Α, μπράβο, ναι, ρε φίλε, προφήσεις έχω πάρει τώρα. Σε παρακαλώ, αυτά τα έχουμε πει. Δεν είναι. Το είχαμε πάρει και πολύ μικρή, μάλιστα. Είμαστε εξελιγμένα μοντέλα εμείς. Λοιπόν, πες μου τι βρήκες. Α, εδώ είσαι, ρε Βασίλη. Λοιπόν, έχω πάρει το πρωί. Ενώ είχα βάλει, ρε παιδί μου, το τηγάνι. Εντάξει. Εγώ δεν βάζω λάδι, εσείς μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, έχω ψιλοκόψει τη φέτα. Εντάξει, πάνω σε ένα ξυλαράκι το οποίο έχω. Έχω ψιλοκόψει την ντομάτα σε συνέχεια. Ντομάτα η οποία θέλω να είναι όχι τόσο όρημη. Εγώ δεν την προτιμώ τόσο όρημη. Την ντομάτα, άλλοι την τρώνε περισσότερο όρημη. Την ντομάτα. Λοιπόν, τα έχω ψιλοκόψει όλα αυτά στο ξύλο και πέρα από αυτό το ειδικό, το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω σπάσει τα αυγά μου σε μια λεκανίτσα που έχω πέρα στην αγωνία. Τσακ. Λοιπόν, τα ανακάτεψα. Τα χτύπησα βασικά, όχι τα ανακάτεψα. Χρησιμοποιούμε σωστούς όρους. Και στη συνέχεια έριξα το μείγμα. Είναι μια πολύ ελαφριά μελέτα. Δεν θέλει πολλά. Δεν ούτε αλαντικά μέσα, ούτε λουκάνικα, ούτε τίποτα. Θα μπορούσα να βάλω και γαλοπούλα ενδεχομένως, αλλά επέλεξα να πάρω έναν άλλο δρόμο πιο υγιεινό. Θα λέγαμε, καθώς όπως είπα και πριν, δεν έβαλα λάδι. Τι λέτε πέρα πριν. Μόλι την άλλη από τη Σερβία. Την άλλη από τη Σερβία, ξεκάθαρα, να ξέρεις.
Λοιπόν, έχω ρίξει το μείγμα μου λοιπόν μέσα στο αυγό το οποίο έχω χτυπήσει νωρίτερα στα δύο αυγά. Και το ρίχνει ρε παιδί με αυτό το πράγμα όλο στο τηγόνι. Σωτηγάνι, και εγώ και αυτό, Βασίλη Καλαδέ, για δώστο. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και αρχίζουν το αυγό να μπερδεύεται με την ντομάτα και τα υγρά που βγάζει η ντομάτα. Και έχω βάλει μέσα και πιπεράκι. Εντάξει, μπόλικο πιπέρι, γιατί είμαι φαν του πιπεριού γενικότερα. Μαύρο. Μαύρο. Σου άνοιξα εσένα την όρεξη και σε πόσο ακόμα που ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή, να ξέρεις. Μαύρο πιπεράκι, ρε παιδί μου, έτσι ωραίο στο μείγμα, πριν το ρίξω τηγάνι, ρε παιδί μου. Αλατάκι. Και το αφήνω και τσιτσιρίζει τώρα στο τηγάνι. Έτσι, 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 και άμα κόψει μέσα και λίγο λουκανικάκι κιόλα, είναι ακόμα πιο ωραίο, έτσι, για πρωινό. Είναι πολύ ωραίο πρωινό, ρε παιδί μου, κυμπάρικο. Εντάξει, απλά εγώ το πήγα να βάλω λίγο πιο υγιεινά, ρε παιδί μου. Αλλά πρόσεξε. Εγώ δεν έβαλα λάδι. Άρα στο γύρισμα υπάρχει μια δυσκολία και στη διαδικασία να τη φτιάξει λίγο καλά εκεί πέρα. Δεν ήθελα να τα αποφύγω, να το πάω πολύ υγιεινά. Γι' αυτό έχω πέσει 65 κιλά. Είπα Παπαδόπουλος, τώρα προσέξτε, που το πρωί δεν έβαλε λάδι στο μελέτα, αλλά τώρα που ήταν στα μαγαζιά πριν πήγε και χτύπησε McDonald's. Ναι, κόβω όμως από αυτά για να μπορώ να τρώω τα υπόλοιπα μου, να ξέρεις. Λοιπόν, τα ανακάτεψα και το έκανα scrambled, κατάλαβες, Βασίλη Καλαδέα. Και πάλι τσουτσούριζε, παιδί μου, το άγγιζε, τσίριζε βασικά, έκανε στις 100. Ναι, να για, βάλω το λίγο, έκανε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Και μετά βγάζουμε το τηγάνι μας από το μάτι. Που, εκεί που χαλαρώνει λίγο και αρχίζει να σβήνει το τηγάνι, παίρνουμε ένα ωραίο πιάτο κυμπάρικο και απλώνουμε μέσα την ομελέτα μας. Ωραία, υγιεινή, ελαφριά για πρωινό. Εντάξει, γιατί αυτό τώρα σκέψου το έκανα 7.30-8 παρά το πρωί. Χωρίς. Όχι ψωμί. Αποφεύγω ψωμιά. Μόνο σαν μπέργκερ. Πουθενά άλλο ψωμί. Να ξέρεις. Λοιπόν, και την αφήνεις λίγο να κρυώσει γιατί και όταν βγει, okay. Και την απολαμβάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις το τηγάνι. Νομίζω ότι I made my point. Ναι, Βασίλη Καβαδία, ναι. Μια μικρή γαστρονομική παρένθεση, θα λέγαμε. Εντάξει, από τώρα τρώτε μπουγάτσες. Πεινάσαμε ρε φίλε, να το εδώ πέρα, ρε φίλε, πεινάσατε, το ξέρω ότι πεινάσατε. Τι. Και πόσοι ακόμα τώρα που ακούνε, οδηγούν πάνε στο σπίτι τους, Βασίλη Καβαδία, ή είναι στο σπίτι τους στη δροσιά και ακούν την εκπομπή, τους άνοιξε η όρεξη με αυτή τη στιγμή, με το τηγάνι. Αλλά τώρα η μελέτα δεν είναι για αυτή την ώρα, πέφτει λίγο βαριά. Γιατί εγώ τώρα, πρόσεξε, έχω την ομελέτα το πρωί σήμερα, ας πούμε, δεκατιανό μετά, έχει νεκταρίνι. Νεκταρινάκι, ωραίο ένα φρουτάκι. Καλό. Εντάξει, νωρίς το μεσημέρι πήγα σε ένα καφέ, βέβαια, σε ένα μαγαζί στην Περιά, το οποίο έχει πολύ καλά pancakes. Και μπήκα αρκετά στον πειρασμό, είναι η αλήθεια, να την κάνω την αμαρτία. Αλλά δεν τη γλίτωσα ευτυχώς. Δεν είχα. Την έβγαλα καθαρά. Και το μεσημέρι τίμια γεμιστά. Ωραία, κυμπάρι, εντάξει. Με κοιμά. Και ορφανάτα τώρα, αλλά τα προτιμώ με κοιμά. Η πλειοψηφία είναι η αλήθεια ότι τα προτιμάει. Πώς το λένε. Προτιμάει ορφανά. Αλλά anyway. Τέλος πάντων. Αφού κλείσουμε αυτή την γαστρονομική παρένθεση, να επιστρέψω στα τουάρι. Λέγοντας ότι αυτό που συνέχισα να συνεχίσω βασικά αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ο Άρης θα παίξει στην επόμενη φάση είτε με τη Μόλντε είτε με την Τζουκαρίσκη. Θα έλεγα και θα συνιστούσα σε όλους, γιατί βλέπω ότι ασχολείστε και είναι φυσιολογικό, οκ. Okay. Ο Άρης έχει να περάσει πρώτα την LMSU, μετά μπορεί να ασχοληθεί με την Τζουκαρίσκη, με τη Μόλντε και με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Έχει πρώτα ένα πολύ δύσκολο εμπόδιο μπροστά του, όπως είναι αυτό των Κύπριων. Και πρέπει να το ξεπεράσει μέσα στις επόμενες 10 μέρες και σε δύο παιχνίδια που θα δώσει, προκειμένου να πάμε μετά στην κουβέντα Μόλντε Τσουκαρίσκι, που και αυτοί θα παίξουν τώρα και θα δούμε ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση. Πάντως, αν είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στις δύο, νομίζω ότι θα πηγαίναμε στη σέρβικη ομάδα, καθώς η Μόλντε παίζει από τον Μάρτιο ποδόσφαιρο στην Νορβηγία. Είναι πρωτοπόρο στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Είναι βέβαια μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο, θα παίξει ανοιχτά. Αυτό σε βοηθάει εσένα, αλλά υπάρχει και ένας διαφορετικός βαθμός ετοιμότητας, όχι μόνο σε σχέση με τον Άρη, αλλά και με την πλειοψηφία των ομάδων που συμμετέχουν στο Europa League, καθώς όλες ξεκινούν τώρα. Οι περισσότερες βασικά δεν έχουν ξεκινήσει καν τα πρωταθλήματά τους. Εντάξει. Για την ώρα που έχει το παιχνίδι της Πέμπτης,
η προετοιμασία της ομάδας έχει μπει στην τελική της ευθεία. Το πολύ θετικό νέο που προέκυψε από τη σημερινή προπόνηση είναι ότι ο Λάρισον προπονήθηκε κανονικά. Και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα ούτε αύριο ή την Τετάρτη, τότε θα είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη για το μάτς της Πέμπτης. Στην αποστολή σίγουρα, εντεκάδα πολύ δύσκολα πιστεύω. Και τα πολύ ευχάριστα νέα που υπήρξαν επίσης έχουν να κάνουν με τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος ακολούθησε μέρος της σημερινής προπόνησης. Το πρώτο κομμάτι δηλαδή που έχει τρέξιμο και ασκήσεις. Όχι τόσο στο κομμάτι που έπαιξαν που χωρίστηκαν οι παίχτες και παίξανε παιχνίδι. Εντάξει, είναι θετικό ότι ο Πορτογάλος μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας. Θέλει το χρόνο του, δεν θέλει βιασύνη. Το γνωρίζει και ο ίδιος, το γνωρίζουν και άνθρωποι του Άρη, που θα του δώσουν όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να είναι 100% σίγουρο ότι μπορεί να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Αύριο και μεθαύριο είναι οι τελευταίες προπονήσεις. Την Τετάρτη στο Βικελίδης, στην τελευταία προπόνηση, θα κάνει και στις τελικές δοκιμές ο Παντελίδης. Αν και επαναλαμβάνω, όπως λέμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω κάτω θα δούμε το σχήμα της περασμένης Πέμπτης, που είδαμε δηλαδή και στο φιλικό με την Eindhoven. Μπορεί να δούμε ακριβώς και το ίδιο σχήμα που χρησιμοποιήσε ο Παντελίδης στο φιλικό με τον Ατρόμητο την περασμένη Πέμπτη. Παρόλο που κάποιοι ποδοσφαιριστές, ή για να μιλήσουμε με ονόματα, για παράδειγμα ο Τόνσο, είναι αλήθεια ότι δεν τα πήγε τόσο καλά με τους περιστεριώτες. Έγινε γνωστή και η ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, στην οποία περιλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Σόουζα, Δελιζήση, Σούντγκαν, Κωνσταντινίδη, Τζανακάκης, Μπακούτσης, Μπακαλιάνης, Βέλεθ, Κόρχου, Τρόους. Μπάσα, Ντιγκινή, Ντουάρτε, Μαρτίνες, Τόνσο, Ματίγια, Φετφατζίδης και Σάσα. Γιουνές, Λάρσον και Μπράουν, Ιντέγε συμπληρώνουν τις επιλογές του Σάβα Παντελίδη, τους 23 ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι της Πέμπτης με την ΑΕΛ Λεμέσου. Η ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, 18 θα μείνουν στο τέλος πριν το μάτς με τους Κύπριους, οι οποίοι είπαμε, όπως είπαμε νωρίτερα, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη από σήμερα, ολοκληρώσανε την προετοιμασία τους στην Βουλγαρία, σε Πράβετς και Σόφια κατά σειρά, και πλέον και αυτοί μπαίνουν στην τελική ευθεία για το παιχνίδι με τον Άρη. Θα ακούσουμε την ερχόμενη Τετάρτη στη συνέντευξη που θα γίνουν τον προπονητή των Λεμεσανών, που λένε και οι συμπατριώτες μου οι Κύπριοι, τον Ντούσαν Κέρκες. Όπως θα ακούσουμε φυσικά και τον Σάβα Παντελίδη. Θα δούμε και λίγο τις προπονήσεις των δύο ομάδων στο Βικελίδης, αυτό το κλασικό τέταρτο που είναι ανοιχτές, όχι παραπάνω. Μην είμαστε και πλεονέκτες άλλος, εντάξει, λες και έχουν τίποτα. Γεια σου Δημητράκη. Γεια σου Δημητράκη. Λοιπόν, μην είμαστε και πλεονέκτες, Βασίλη μου. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τον Άρη. Επαναλαμβάνω, μην μπούμε σε διαδικασία και στο τρυπάκι να ασχοληθούμε από τώρα με τη Μόλντε και την Τσουκαρίσκη, λες και περάσουμε στην επόμενη φάση του Europa League. Θέλει ακόμα δρόμο. Έχει ακόμα δύο παιχνίδια που ο Άρης πρέπει να περάσει, να αφήσει εκτός την ΕΛ και μετά θα ασχοληθεί με τον τρίτο πραγματικό γύρο. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι απέφυγε ομάδες όπως είναι η Μπράγκα, όπως είναι η Σπαρτάκ Μόσχας, και πήγε και διασταυρώθηκε με ένα ζευγάρι αντιπάλων που δεν αποτελεί φόβητρο, ειδικά οι Σέρβοι, τον κάνει αισιοδοξή ότι μπορεί να καταφέρει κάτι και αυξάνει τις πιθανότητες του και τις ελπίδες του για να φτάσει μέχρι και τα play-off του Europa League, όπου άμα φτάσει μέχρι εκεί το έκανε ακόμα μια κέντα κλήρωση, γιατί να μην πάει και στους ομίλους, όπου εκεί αλλάζουν πολύ τα δεδομένα για τους κεντρινόμενους. Αλλά προέχει το παιχνίδι με την ΑΕΛ Λεμεσού, την Μπέντσο Κλεάνδης Βικελίδης. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν σήμερα στην μπουτίκ της ΠΑΕΣ, το Κλεάνδης Βικελίδης. Από νωρίς το πρωί ξεκινήσαν έτσι δειλά-δειλά, μεγάλωναν και φτάσανε μέχρι και τη θύρα 3. Κόσμος που πήγε είτε για να προμηθευτεί τις κάρτες διαρκείας του για την νέα σεζόν, είτε για να πάρει ένα εισιτήριο για το μάτς της Πέμπτης, είτε για να πάρει ένα διαρκείας για την φετινή σεζόν. Ελάχιστα τα εισιτήρια που έμειναν, 7-9 και VIP, λένε οι πληροφορίες ότι έχουν μείνει κάποια λίγα. Εντάξει, εισιτήρια που είναι και πιο ακριβά, φυσιολογικό, αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η δίψα του κόσμου και η θέλησή του να βρεθεί στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη για φέτος και μετά από αρκετά χρόνια στο Βικελίδης, είναι τέτοια που νομίζω ότι θα εξαντληθούν και αυτά και θα έχουμε sold out. Από διαρκείας, παιδιά, δεν έχουμε ενημέρωση, ενώ είπα έδινε ενημέρωση κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα, δεν έχουμε ακόμα, δεν είχαμε βασικά στη σημερινή ημέρα
ακριβή αριθμό όσον αφορά τα διαρκές. Γίνεται και ένας ψιλοχάμος τώρα στην ΠΑΕ, καταλαβαίνετε. Προχωρούμε πυρετώδεις ρυθμούς οι προετοιμασίες για το μάτς της Πέμπτης. Έγινε και ο χαμούλης σήμερα με τα εισιτήρια και με την κίνηση στην μπουτίκ. Νομίζω ότι αυτό που λέτε και εδώ πέρα ένας φίλος, έκανε μια 6.500, θα είναι κάπου εκεί γύρω νομίζω τα διαρκές μετά και από την κίνηση που υπήρχε στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ξεφύγαμε Βασίλη Καβαδία και πάλι, εντάξει, αλλά μ' αρέσεις γιατί δεν είσαι αυστηρός. Αν είχα εδώ πέρα το Χρήστο Κιώση, θα με έκανα κοίτα αυτό. Λοιπόν, και 34 φτάσαμε. Στοίχημαν και στοίχημαν.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, είναι μαζί μας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο tablet ή το κινητό σας. Επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες στοιχήματα τα οποία σας προσφέρει η στοίχημαν, με cash out, με καζίνο, με ό,τι θέλετε εσείς, για να βγάλετε τις διακοπές σας, τις καλοκαιρινές ή τις διακοπές του Σεπτεμβρίου. Βασίλη Καβαδία, πόσο γνωστό το Σεπτέμβριο, ποιοι πάνε οι διακοπές, φίλε? Αυτοί που έχουν λεφτά. Βεβαίως, Βασίλη Καβαδία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Τι, θα πας και εσύ, Βασίλη Καβαδία, γιατί βγάζεις ένα σκασμό λεφτά. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, αδελφέ μου, και επιστρέφουμε για να κλείσουμε για απόψε. Αυτός που έγραφε το συγκεκριμένο τραγούδι, τι είχε στο μυαλό του ακριβώς, πιστεύεις, ας πούμε? Η Μπέση το έγραψε? Δεν νομίζω. Δεν τον έχω. Δεν έχω την Μπέση να γράφει τέτοια τραγούδια. Δεν είχα βασικά νομίζω ποτέ να γράφει τραγούδια. Τώρα, ας πούμε, λέει κορμί και αλάτι. Το οποίο υπάρχει μια σύνδεση, το ότι βουτάς μέσα στη θάλασσα, έτσι, η οποία υπάρχει μια αλμύρα, ας πούμε. Και άσπρα πουλιά, Βασίλη Καβαδία. Εννοεί τα πουλιά τα οποία πετούν πάνω από τη θάλασσα. Λέω εγώ. Γλάρι. Γλάρι. Λεγόμενη γλάρι, Βασίλη Καβαδία, τα λες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι εδώ για να με συμπληρώνεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, λέει, γαλάζια μάτια. Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά. Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά. Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά. Είχε λοιπόν γκόμενος, δηλαδή, πολύ, πολύ μπανάλ. Εντάξει. Λοιπόν, γαλάζια μάτια. Αυτά ξέρεις, άμα κάποιος το έχει πολύ δυνατά, μπορεί να περνάνε. Λοιπόν, γαλάζια μάτια, λέει, μαύρα μαλλιά. Οκ, okay, δηλαδή, γαλάζιο μάτι, μαύρο μαλλί, Σουηδός δεν είναι. Είναι δικός μας, απλά είναι, ρε παιδί μου, αυτούς τους λίγους Έλληνες που έχουν γαλάζιο με γαλάζιο μάτι. Το σεβόμαστε και το δεχόμαστε. Κόκκινα χείλη, λέει, στόμα καυτό. Άρα τώρα πάει στη γυναίκα η συζήτηση. Με το κραγιόν, στόμα καυτό, εδώ δεν θα ήθελα να πάρω θέση. Γιατί οι ερμηνείες μπορεί να είναι αρκετές. Κόκκινα χείλη, στόμα καυτό. Τι έφαγε, μπούκοβο? Γι' αυτό έντεκα αυτό το στόμα, Βασίλη Καβαδία. Μπορεί να φάγε μπούκοβο. Να πήγε στον κύριο Βασίλη κάτω να πούμε στο Μακεδονία Παλάς και να του είπε: βάλε με ένα ψωμάκι, παντσέτα, μπούκοβο. Και τύρο καυτερί. Και μετά κόκκινα χείλη. Κόκκινα χείλη θα σε κάνω να φας, ναι. Κόκκινα χείλη λοιπόν, στόμα καυτό. Από την τύρο καυτερί και από τον μπούκοβο του κύριου Βασίλη. Αυτό είναι, ρε φίλε. Βρήκαμε την εξήγηση στο τραγούδι της Μπέης Αργυράκη. Κατάλαβες. Λοιπόν, πρέπει μια μέρα πάμε. Για σήμερα δεν είμαι, γιατί έφαγα πριν, ναι. Εντάξει. Είναι, ρε παιδί μου, τραγούδια που δεν γράφονται πλέον, είναι η αλήθεια. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν. Ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Και όχι στη δική μας. Τώρα τραγουδάνε αυτό το καινούριο, το. Πώς το λένε, αυτά που ακούει η νεολαία. Το. Ο Sin Boy που έρχεται 24 Ιουλίου, μεθαύριο, στο Magic Park. Δεν μπορώ. Ή το άλλο, το Καλιέντε. Να. Δεν τα ξέρω αυτά καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Ή το άλλο που λέει δεν με θέλουν, λοιπόν, λέει. Τι ακούει, ρε φίλε, ναι. Τι ακούν τα νέα παιδιά, ρε Βασίλη Καβάδη? Έχω πολύ προβληματισμένο σε αυτό το πράγμα. Κάποια μέρα θα κάνω παιδιά. Εντάξει. Και θα ακούν αυτά τα τραγούδια. Είναι πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο πρόβλημα αυτό, Βασίλη μου. Τι γίνεται? Κάποια μέρα θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Περίμενε λίγο, δώσου λίγο χαλί. Είμαι λοιπόν πολύ προβληματισμένος με το κομμάτι αυτό της νεολαίας, φίλε. Με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω τα τραγούδια τα οποία ακούν τα νέα παιδιά. Κάτι καλιέντε.
Καλά, ο Σινμπόι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πάμε παρακάτω. Κάτι άλλο, δεν με θέλουν πολύ και με κάνουν και με ράνουν και τα λοιπά. Η μουσική βέβαια είναι θέμα φάσης, ρε παιδί μου. Είναι θέμα ψυχολογικής κατάστασης. Είναι θέμα το πώς μαθαίνεις, εντάξει. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει σχεδόν τα πάντα. Εκτός από αυτά, βέβαια, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ του γούστο. Μα αλλά εμείς, φίλε, ας πούμε τώρα η δικιά μου γενιά. Το πιο extreme το οποίο θεώρησε ότι άκουγε ήταν τους Bone Funk MCs, ας πούμε. Κατάλαβες, που βγήκε το Freestyler. Ή το ακόμα πιο extreme, ας πούμε, που νομίζαμε ότι ακούγαμε εμείς, σαν τα παιδιά του 1990 τώρα μιλάω, έτσι. Όσοι ακούτε εκεί, είστε γεννημένοι του 90, είστε δικοί μας άνθρωποι, λοιπόν. Ή που ακούγαμε, ας πούμε, το Dance with the Devil. Που είχε σκάσει και εκείνο, ρε παιδί μου. Gate 1, Gate 2, Gate 3. Put up your weapons and fight, ας πούμε, εντάξει. Που το είχα βάλει μια φορά στο σπίτι και η μάνα μου τρόμαξε. Μου λέει, αγόρι μου, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, που ακούς, λέει. Τρόμαξε ότι πήρε το δρόμο των άλλων, των σατανιστών. Αγχώθηκε η γυναίκα, την καταλαβαίνω. Και εγώ μπορεί, αν είχα παιδί και το έβλεπα να τη βρίσκει με τον Dance with the Devil, να έλεγα, OK, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά είναι γενικότερα πρόβλημα, ρε φίλε, το τι ακούει η νέα γενιά. Θεωρώ ότι πολλοί δεν έχουν μουσική παιδεία. Α, ο κύριος διευθυντής, βεβαίως. Εδώ είναι, μάλιστα. Άρα μπορούμε να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βασιλή, κλείνουμε. Άντε. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη στοίχημα που ήταν μαζί μας. Χάσα, αφού ήρθε, ρε φίλε, τελείωσε. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στοίχημα εδώ πέρα που ήταν μαζί μας. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ήρθε, ρε φίλε. Είναι εδώ. Επαγγελματίας όμως. Είδες 10 λεπτά νωρίτερα. Θα τα λέμε αυτά. Λοιπόν. Το σχόλιο μου για το Άγιαξ ΠΑΟΚ. Ζητάει ένας φίλος. Υπέρβαση. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι υπέρβαση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πολύ δύσκολο. Η χειρότερη δυνατή κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Εμείς, ας πούμε, τι άλλο ακούγαμε εκείνη. Εκείνα τα χρόνια, Βασίλη Καβαδία, τα παιδιά του 90. Τι άλλο ακούγαμε τώρα. Και ελληνικά ακούγαμε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ακούγαμε και ξένα. Αλλά ακούγαμε τραγούδια τα οποία έχουν περάσει τα χρόνια και ακόμα υπάρχουν. Και υπάρχουν, και τα ακούμε, ας πούμε, το... Ποιο ήταν εκείνο το συγκρότημα που τραγούδασε το Unblue, Eiffel 69, Eiffel... Το θυμάσαι εκείνο το τραγούδι. Τι ωραίο κομμάτι που ήταν. Βρέστε. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το ακούγαμε σαν πάρτι τότε. Βεβαίως. Άλλα χρόνια, ρε φίλε. Όσο περνάνε τα χρόνια, οι γενιές των παιδιών γίνονται και λιγότερο ρομαντικές, λιγότερο έτσι. Τώρα θα μου πεις άλλη γενιά είναι άλλα ακούσματα. Αλλά εμείς αυτά τα πράγματα, ρε φίλε, τώρα δεν τα ακούγαμε. Εντάξει, για το Θεό. Άντε κανένα ραπ, οκ. Okay. Ακούγανε κάποιοι. Και εμείς ψιλοακούγαμε. Ελληνική ραπ. Okay. Αλλά ελληνική ραπ ωραία. Ρόδες, ας πούμε. Σε εντυπωσιάζει που ξέρω τις Ρόδες ή δεν τις ξέρεις. Ξέρεις με ποιο θα κλείσουμε, αλλά δεν ξέρω αν πεις στον αέρα. Το Βρώμικο το ξέρεις. Ε? Παίζεις στον αέρα ή έχει μπει ηλικία, δεν θυμάμαι. Και στο κλαπ τώρα με αυτό μέσα χαμός, έτσι. 1990. Σε βλέπω τα μάτια σου γέμισαν νοσταλγία, Βασίλη Καβαδία. Χορευόταν. Δεν πήγαινα τότε στα κλαμπ, δεν ξέρω. Αλλά πιστεύω ότι χορευόταν. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι διαχρονικό. Πες μου εσύ τώρα από αυτά που ακούνε, τα δε με θέλουνε πολύ. Τα στο κρεβάτι μου τι θέλω, να και τα λοιπά. Ποιο θα έχει μείνει μετά από 15 χρόνια. Αυτό έχει μείνει για μας εκείνης φουρνιάς. Εντάξει, το freestyler έχει μείνει. Τι να μείνει, Βασίλη, από αυτά τώρα. Εντάξει, άντε, μπορεί να μείνει κάτι από σπόντα. Τι ας πω, μπορεί εγώ να ακούγομαι παράξενος και να είναι όντως ωραία αυτά τα κομμάτια. Άλλωστε η μουσική είναι κάτι υποκειμενικό. Θα μείνει κάτι. Νοσταλγικά, μάλιστα. Όπως κάτι αντίστοιχο έγινε, ας πούμε, και με τη δική σου γενιά. Βέβαια, πρόσεξε. Η δική μου γενιά μουσικά είχε παιδεία. Θεωρώ. Και όπου λέω παιδεία μουσικά, ενώ να ψάχνεσαι, να έχεις ακούσματα, να ακούς διαφορετικά πράγματα από τα συνηθισμένα που μπορεί να έχεις, ας πούμε, στα αυτιά σου να έχουν.
Εντάξει, εγώ ξεκίνησα να ψάχνομαι με τη μουσική σε ηλικία 10 χρονών. Και σταδιακά άρχισα να ψάχνομαι όλο και περισσότερο. Και να ακούω κομμάτια, να τα ψάχνω, να τα κρατάω και να τα ακούω. Και με είχε σώσει ο αδελφός μου που μου είχε πάρει ένα CD τότε. Τον Guns N' Roses, τα Greatest Hits. Εντάξει. Και ξεκίνησα τότε να ψάχνομαι. Ναι, και Scorpions μετά και White Snake, ας πούμε. Είχα πάει σε μια από τις 500.000 συναυλίες των Scorpions στη Θεσσαλονίκη που έχουν γίνει. Αλλά είχα πάει ακόμα όταν δεν είχαν μαϊντανίσει. Ήταν ακόμα δηλαδή σε καλό επίπεδο που είχαν έρθει με White Snake στο Καφτατζόγλιο. Και όλο το Καφτατζόγλιο, το μισό Καφτατζόγλιο, γιατί δεν είχε ανοίξει όλο. Είχαν σβήσει τα φώτα και άναψαν όλοι τους αναπτήρες. Τότε επειδή ήμουν μικρός δεν μπορούσα να αντιληφθώ. Τώρα πραγματικά θέλω να κάνω ένα ανέμετο, θα έλεγα. Με εκείνο το... Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όλα εμπειρίες είναι η ζωή, Βασίλη Καβαδία. Όπως μια εμπειρία. Ωραία. Δεν, θα ήθελα να σου πω μια φορά πάω στο Ρόγκουι. Έχεις πάει? Είχες πάει, ε? Καλά, για να λες, μια φορά είχα πάει, πρέπει να είχαμε ακόμα δραχμές. Είχαμε. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, φίλε. Συναναστρεφόμαστε πλέον με ανθρώπους. Με ανθρώπους, παιδιά 22-23 χρονών. Τα οποία δεν έχουν ζήσει συναλλαγή με δραχμή. Αυτό, εγώ όταν μπαίνω σε αυτή τη δικασία και πετυχαίνω τέτοια άτομα, τότε νιώθω ότι έχω μεγαλώσει. Να πιάσει, ρε φίλε, το 500, να πιάσει το 1000, το 5000, το 10000 που σου δίνει ο παππούς, η γιαγιά. Τι ήταν, κάτσε, 5000, 10000, τι είχε μετά, 20, είχε 20000. Όχι, μετά τι πήγαινε, 50000. 10000 και μετά, δεν είχε παραπάνω. Α, όλο 10000 ήταν μετά. Καλά, δεν σου πάνε χάρη το νόμιζο των 100.000, εντάξει, δεν νομίζω να έχει κιόλας, αλλά... Τα ξεχάσαμε, ρε φίλε, είδες. Σκεφτόμαστε ακόμα με δραχμές και εγώ το παρατηρώ από τον εαυτό μου ότι ακόμα σκέφτομαι με δραχμές κάποιες φορές. Τις περισσότερες βασικά σε ό,τι συναλλαγή και αν κάνω, σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο κάνει αυτό 100 ευρώ. 100 ευρώ, 30 κάτι χιλιάδες, ας πούμε. Το κάνω. Το κάνω. Και το κάνω την αναλογία κυρίως με. Τέτοιο. Βάλε τώρα και ένα freestyler να κλείσουμε με αυτό πολύ δυναμικά. Freestyler, dance with the devil. Freestyler. Και το κάνω, ρε παιδί μου, κυρίως με αγαθά καθημερινά. Δεν έχεις το άλλο με το intro από την αρχή? Αυτό σου έβγαλε. Έχει ένα ωραίο, ρε, που παίζει το intro σιγά σιγά από πίσω από την αρχή. Το βίντεο κλιπ βάλε το, έχει εκεί. Αυτός ο ήχος είναι που σε έβαζε στο mood στην αρχή. Που τότε όλα τα παιδιά στα πάρτι προσπαθούσαμε να χορέψουμε break dance και σπάγαμε τα πόδια μας. Βέβαια, φίλε, τι ωραία χρόνια. Τι ωραία αθώα χρόνια. Πότε μεγαλώσαμε, ρε Βασίλη Καβαδία. Τριανταρίσαμε. Και μια λόδου βάλαμε, ρε Βασίλη. Και εσύ είσαι λίγο 30, Βασίλη. Αφού είδε και εσύ παιδί του 90, είσαι, είναι γνωστά αυτά. Δηλαδή, ας πούμε τώρα το ψωμί, το παίρνεις πόσο? 80 λεπτά. 80 λεπτά το παίρνω εγώ το ψωμί, ας πούμε, από την Πέρεα. 80 λεπτά, πόσες είναι? 200 δραχμές. Περίπου. Με 200 δραχμές παίρνεις 3 ψωμιά. Βλέπεις στην αναλογία. Πίνεις πλέον καφέ. Εδώ τον πάσιμο τώρα. Δώσε. Άντε, ρε. Έγινα πάλι παιδί. Ο καφές για παράδειγμα που πίνεις. Εντάξει. Παίρνεις, ας πούμε, έναν φρέντο εσπρέσο, 3 ευρώ θα το βρεις σε πολύ λίγα μέρη πλέον, πάει από 3,5 και πάνω. 3 ευρώ, ένα χιλιάρικο. Παλιά, λέει ο Βασίλης Καβαδίας, δεν είχε φρέντο εσπρέσο. Σωστό. Με φραπόγαλο τη βγάζαμε, ναι, και τώρα ξαφνικά έχουμε γίνει στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε το μπραντς που η αγαπημένη μας συνήθεια το πρωινό ήταν η μπουγάτσα με μίλκο. Χαμήλωσε λίγο τον κύριο. Εντάξει, τόσα χρόνια εμείς τρώγαμε μπουγάτσα μίλκο, είτε τυρί, είτε κρέμα, είτε ανάμεικτη, είτε με κιμά, και τώρα ξαφνικά βλέπεις κάτι κοκότες που λέει, εμείς θα πάμε για μπραντς, λέει, το μεσημέρι, λέει, με τον Κώστα. Βρε άιντε να πούμε.
Με μπουγάτσα την έβγαζες και κακάο τόσα χρόνια και μου θες τώρα μπρας και pancakes τώρα. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δηλαδή που θέλουμε να γίνουμε κάποιοι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη ειδικά και ο Έλληνας γενικότερα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ωραία μπουγάτσα και συντούμπα που έμενα. Δε... Και πάνω στη Λαμπράκη. Στο παλιό ένα και ένα. Το Γεράδικο δίπλα, βέβαια. Νομίζω υπάρχει ακόμα και το μπουγατζατζίδικο. Και ακόμα πιο δίπλα έχει ένα εξαιρετικό πρωτοπουλάδικο. Στην Πέτομπη νομίζω υπάρχει ακόμα. Τέλος πάντων. Με αυτά και με εκείνα, Βασίλη Καβαδία, με αθλητικά και μη, με σχόλιο, με κριτική της επικαιρότητας, της νέας γενιάς, το πόσο ξυπασμένοι έχουμε γίνει Θεσσαλονικής, φτάσαμε στο φινάλε της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Ήσασταν και σήμερα εκπληκτικοί. Σε μια εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη και θα είμαστε εδώ πέρα πάλι αύριο να τα πούμε και να τα συζητήσουμε μετά και από το φιλικό του ΠΑΟΚ και όσο πλησιάζουμε στο πρώτο ευρωπαϊκό του Άρη. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γεώργιο Ζαγόρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι εδώ με Βασίλη Καβαδία στην ηχοληψία στον Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.